για τον Παναθηναϊκό. Καλησπέριζουμε όλο τον κόσμο εδώ από την Ρόδο, από το Φαλιράκι Καλυθέας. Με τον Παναθηναϊκό να είναι στο σέρβις το δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος για τη σεζόν 2018. Με τον κόσμο του Ηρακλή να ακούγεται μια χαρά πάντως. Σε τρεμίδι στην πρώτη υποδοχή. Προύσαλη για τον Αρμενάκη. Χτυπάει την μπάλα και παίρνει το πόντο. Ο Αρμενάκης που λέει ότι είμαι εδώ. Με το δεξί του το ποντεμένο, Θανάση. Ναι. 1-0 ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής που είναι τυπικά γηπεδούχος. Ο Αρμενάκης είναι πόσο χρόνο είναι, γιατί και αυτός πήρε πολλά χρόνια, έτσι. Ο Αρμενάκης είναι, θα σου πω, 38. Όχι, δεν έπαιζαν 38. Αλλά έπαιζε... Το 80 είναι. Το 80, ε. 19 Ιουλίου το 80. Έχει παίξει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, πολλά χρόνια το θυμάμαι. Δηλαδή είναι... Και στην Πάτρα, ο Παπαλιούτας έχει γεννηθεί 4 Οκτωβρίου του 72, για παράδειγμα. Του 72, πω. Λοιπόν, 1-1 εξεφάλισε ο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Δρόκαρης είναι στο σέρβις για τους πράσινους. Ετρεμίζει την υποδοχή. Προύσαλης, πρώτος χρόνος του παραγγείς από τον Σωτήρη στο Πανταλέοντα. 1-2. Προύσαλης επέλεξε τον πρώτο χρόνο του Σμαραγδί, αλλά ο Πανταλέον τον σταμάτησε. Σμαραγδίς προηγήθηκε 1-0. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-2 σε αυτό το πρώτο σετ. Πολύ νωρίς ακόμα. Ο Δρογκάρης στο σέρβις ξανά. Εφρεμίζει στην υποδοχή. Προύσαλης για τον Σιουμάκα. Θα καρφώσει με δύναμη. Θα βγει όμως η άμυνα. Η φάση δεν τελειώνει με το σπέλος που τώρα θα πάρει την ευκαιρία και θα κάνει το 1-3. Ο Πέλος, ο Χρήστος Πέλος, έχει περάσει και από το τουρκικό πρωτάθλημα πριν κάποια χρόνια. 1-3 ο Παναθηναϊκός, που έχει έρθει εδώ χωρίς κανένα άγχος. Δίνει τη μάχη του στα play-out. Το σέρβις πάλι ο Δρογκάρης, Εφρεμίδης, Προύσαλης, Μαραγδής, μέσα. Πρώτος χρόνος πετυχημένος 2-3 από τον Νίκο Μαραγδή που επιστρέφει. Επιστρέφει και θέλει να παίξει ακόμα ένα τελικό. Έχει πολλούς, έχει και τελικό Champions League με τον Ηρακλή. Έχει και πολλούς τίτλους με τον Ηρακλή. Ο Στέλιος ο Τιουμάκας. 2-3 ο Ηρακλής πίσω. Ο Τιουμάκας στο σέρβις. Καλό ήταν, βγήκε η υποδοχή. Η επίθεση τρέχει ο Σταραχτής. Γκάζει ο Προύσαλης στην άμυνα. Νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Γκάζει σαν άμυνα ο Τιουμάκας. Ο Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Πλασέ. Πόντος όχι, βγάζει άμυνα Παναθηναϊκός. Νέα ευκαιρία για τον Ηρακλή. Αρμενάκη, Προύσαλης, Τιουμάκας πάνω στο φιλέ. Από την πίσω ζώνη σηκώθηκε τη λεγόμενη πάιπ επίθεση, αλλά δεν το έκανε καθόλου καλά. Ένα πλασέ επιχείρησε ο νεαρός της Τιουμάκας που κάνει φοβερή χρονιά. Ειδικά πρωταθλητής Ελλάδος με τους εφηβούς, όπως και ο Κουράκης που είχαν προπονηθεί τον Λάτιο Παπαγιούτα. 2-4 Παναθηναϊκός. Ετρεμίδης. Προύσαλης, Μαραγδής, πρώτος χρόνος, 3-4. Ο Προύσαλης, Θανάση, επειδή ξέρεις βόλεϊ, δεν είσαι κανένας. Καλά, ξέρω, εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Ξέρεις, δεν το ανακάνω. Ναι, από τον μέσο Έλληνα φίλαθλο, κάτι παραπάνω ξέρω, ναι. Ο Προύσαλης θα αναγκαστεί σήμερα να παίξει πολύ πρωτοχρόνο, γιατί δεν θέλει να επιβαρύνει τον Αρμενάκη. Ναι, λογικό είναι. Και ήδη έχει δώσει 4 μπάλες στον Μαραγδής. Ο Πέλος είναι επίθεση, το μπλοκ είναι εκεί. Με Εφρεμίδη και Φέρκισον, 4-4. Με τον Παυσοβαλιά, Εφρεμίδη. Πώς φάνηκε, δεν μου είπες. Εντάξει. Φίλε, δεν είναι ο πρώτος. Πολλοί αθλητές εδώ και χρόνια, ας πούμε, κάνουν. Εντάξει. Δεν μου κάνει πλέον καμία αίσθηση. Είναι και κοκοράκι μπροστά λίγο. Ναι. Και ξανθόχρης αυτή τι είναι αυτό. Υποδοχή με δάχτυλα, ο πρώτος χρόνος από τον Σωτήρη Πανταλέοντα, 4-5 Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που έχει τον Καρτόζο, τον Μπατατζή, την εξάδα του όσον αφορά τους ξένους. Το Κρίς Πανταλέον τώρα στο φέρνει. Το 4-5 για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή από τον Εφρεμίδη. Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Πλασέ, έξυπνο, πανέξυπνο. Πάνω στο μπλοκ ακούμπησε την μπάλα ίσα-ίσα για να πάρει αυτό που ήθελε, το 5-5 δηλαδή. Πόντο-πόντο η ομάδα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιτελικού εδώ στη Ρόδο. Αρμενάκη στο σέρβις. Καλό είναι, πάρα πολύ καλό είναι. Ο Προύσαλης θα το εκμεταλλευτεί, αλλά βγαίνει η άμυνα.
τρέχουν οι του Παναθηναϊκού δεν τα καταφέρνουν. Από το εξαιρετικό σέρβις του Απόστολου Αρμενάκη 6-5, Θανάση, μεταξύ μας να σου πω κάτι. Ναι, για πες. Μια χαρά χτυπάει. Ναι, μέχρι στιγμής δεν είναι. Καλά, δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα τώρα. Εντάξει, άμα του βγει. Όχι, για τον Αρμενάκη. Ναι, καταλαβαίνω και εγώ γι' αυτόν λέω ρε παιδί μου. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμα στο παιχνίδι. Ότι δεν το φοβάται. Δεν το φοβάται. Η πάσα του Δροκάρη, το μπέλο, το μπλοκ από τον Φέργκισον. Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Χαρίλαος, Byron Ferguson. 7-5 από τον Παχαμέζο. Το μπλοκ πάνω στο μπέλο, ο Ηρακλής 2 για πρώτη φορά. Καμία ομάδα μέχρι στιγμής δεν είχε ξεφύγει με 2. Αρμενάκης, καλό είναι πάλι, δυσκολεύει την υποδοχή. Δροκάρη, για τον Καρτόφιλο που μειώνει σε 6. Ευχαριστώ ένα φίλο που μου στέλνει φωτογραφία του Αρμενάκη και πίσω να είμαι εγώ. Γεια σου Γιώργο. Ένας άλλος Γιώργος τώρα λέει, η φάση με Αρμενάκη λέει, μου θυμίζει λέει, τελικό με Τρεντίνο που είχε πρόβλημα στο χέρι λέει, ο Κωνσταντίνοφ και αν ήταν καλά λέει, μπορεί και να το παίρναμε, λέει κρίμα. Πολύ δίκιο έχει, εκεί ήταν ναι. Ο όμος του. Όντως, το. Ναι. Ο Αρμενάκης του παίρνει ακόμα ένα πόντο και κάνει το 8-6, θέλω να πιω λίγο νερό, μπορώ. Να πιεις, εννοείται. Πιες το νερό σου. Λοιπόν, προηγούμενος Ηρακλής στο πρώτο τεχνικό time-out με 8-6, με τον Αρμενάκη να ξεκινάει πολύ καλά παρά τον τραυματισμό του το παιχνίδι. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη ο στοίχημα δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση από ό,τι βλέπω. 1-0 η Γκρόιτερ την Μπόχουμ, 1-0 η Μέπεν την Λότε, 1-0 η Τσέρνο Μόρεν την Σλάβια Σόφια, 1-0 η Μπράκη την Γκάι στην Βίδα Σουηδίας, 1-0 η Ισταμπούλ Μπασαξεχήρ την Καϊσέρισπορ με τον γκολ του Έντιν Βίσκα. Στο 0-0 το Ναν Τρέν στο 28. Ξεκίνησε ένα παιχνίδι στη Ρουμανία, Δυναμό Βουκουρεστίου, Πόλη τη Μισοάρα, Πολυτέκνικα, νομίζω κάπως έτσι λέγεται η ομάδα, Πολυτέκνικα τη Μισοάρα, 0-0. Όπως το 0-0 είναι και το Άιντραχτ Μπράουνσβάιχ, Αρμίνια Μπίλεφελτ. Αργότερα έχουμε, λέτε, αργότερα σε λίγο ξεκινάνε τα μάτια στη Β και την Γ κατηγορία της Γαλλίας, όπως και στην Β κατηγορία της Ολλανδίας. Στην Τσεχία έχουμε Σπάρτα Πράγα σε Γιάμπλονετς. Έχουμε και στο Βέλγιο Βάριγγεν Κορτράικ Μπαράζ και Γκλάντμπαχ Βόλσμπρουκ στην Bundesliga. Μίλγουολ Φούλαμ, αυτό είναι λονδρέζικο ντέρμπι με μεγάλη αντιπαλότητα. Και Ντιζόν Λιόν στις 10 στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας. Αυτά όμως θα μας απασχολήσουν αργότερα και παράλληλα με το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό για τα ημιτελικά του Final Four στο κύπελο Ελλάδος στο βόλεϊ. Πάμε και πάλι στην Ρόδο και στον Γιώργο Ματζούκη. Γιώργο. Θανάση μου, επιστρέφουμε εδώ στο Φαληράκι Καλυθέας. Με τον Δημήτρη Εφρεμίδη στο σέρβις για τον Ηρακλή στο 8-6. Του βάλω του Ορφανού. Έξω η επίθεση. Πόντος για τον Ηρακλή που ξεφεύγει με 3. Από τον Ενρίκε Μπατατζή, τον πρώην παίκτη του Παμποχαϊκού και τα Ήρα-Ήρα που ακούμε. Το πάτησες και το like σου, έτσι. Το 9-6. Όλα τα βλέπεις. Όλα τα παρακολουθώ. Εφρεμίδης ξανά. Ο Ηρακλής μπροστά με 3. Καλό είναι το σέρβις. Μπατατζήν στην υποδοχή. Θα πάρει και την επίθεση. Έξω είναι και αυτό. 16. 4. Ο Ηρακλής πήγε καλά και ο Ανδρεόπουλος αναγκάζεται. Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος που ανακοινώθηκε πριν από λίγες μέρες από την ΕΟΠΕ ότι θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός ενικής θεσμικής ομάδος. Παίρνει time out στο 16. Mm-hmm. Για το Σπερδουδέλη που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Είναι ο πρώτος με 9 τίτλους στο κύπελο. Ναι, και έβλεπε ένα στατιστικό που είχε βγάλει η ΕΡΤ, ένα στατιστικό που έβγαλε πριν την έναρξη του πρώτου ημιτελικού, που έλεγε ότι αν το πάρει ο Ολυμπιακός θα γίνει ο μοναδικός Έλληνας βολεμπολίστας με διψήφιο αριθμό κατακτήσεων κυπέλων και τελικά κόλλησε αυτό στα 9. Επειδή ο Ντράγκοβιτς έχει 9 μαζί του, ναι. Και θα πήγαινε στο 10. Ο Στεφάνου και αυτός κόλλησε, έχει 7. Ο Γιούρδας, ο Κράβαρ και ο Τριανταφυλλίδης κολλήσει αδοριστικά γιατί δεν πέσουν στον βολή. Ο Κιούρας που είναι εδώ θα βραβευτεί. Σε είδα στη φωτογραφία που βγαίνει selfie. Εντάξει, καθιερωμένο. Ναι. Ο Μάριος είναι μια περίπτωση που σε ένα time out θα σου πω τι περίπτωση είναι. Ωραία. Αλλά τώρα έχουμε παιχνίδι. Έχουμε κρατούμενο, Γιούρδας κρατούμενο. Ναι, θα σου πω σε λίγο. Εφρεμίδης, το 16. Ο Δροκάρης για τον Πατατζή, αυτή τη φορά ο Βραζιλιάνος θα μειώσει. Σε 17. Από τον
Βραζιλιάνο η μείωση. Ο ίδιος θα πάει στο σέρβις. Πυραχής Παναθηναϊκός στο πρώτο σετ 17. Πατατζίμ. Υποδοχή με δυσκολία από τον Εφρεμίδη. Ο Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Έξω. Έξω είναι η επίθεση. Ρωτάει τον προπονητή τον Γιάννη Ορφανό αν έχει αντίθετη άποψη, αν είναι μέσα ή έξω. Θανάση έχει και replay, μπορείς να με βοηθήσεις. Ναι, 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 μόλις το πάρουμε θα σου πω. Να θυμίσουμε ότι κάθε ομάδα δικαιούται δύο replay και στο Final Four μόνο. Στο... Έχουμε VAR. Το βόλεϊ εδώ και χρόνια στο Final Four κυπέλλου. Το ένα replay που μας δείξαν δεν ήταν 100% διαφωτιστικό. Δείχνει για έξω, αλλά... Το Πατατζίν που κάνει το 19, κακό νέο. Ο Παναθηναϊκός πήρε time out το 16. Και οι παίκτες του Ανδρεόπουλου το εκμεταλλεύονται, ναι, και κάνουν ένα 0-3 σερί και φτάνουν στο 19. Και σημαδεύουν άπαντες τον Εφρεμίδου. Που έχει θεματάκι με την υποδοχή και ένα βαρόμετρο. Από εκεί ξεκινούν όλα την υποδοχή. Ξανά τον σημάδεψε, ξανά τον δυσκόλεψε. Ο Τσιουμάκας θα πάρει την επίθεση, δεν τελειώνει τη φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία με τον Πατατζή, ο οποίος παίρνει τέταρτο συνεχόμενο πόντο και ισοπαρίζει σε 10 όλα. Το 16 γίνεται 10-10. Είδες τι κάνει το time out. Τώρα για τη φάση δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Ορφανός να ζητήσει τη VAR. Γιατί έχει το δικαίωμα, παραλαμβάνω. Τα τελευταία χρόνια καθιερώθηκε, αλλά μόνο στο Final Four του κυπέλλου. Το βίντεο δηλαδή. Ναι. Βίντεο replay. Τιουμάκα, η μπάλα είναι έξω. 10-11 στο σερί του Παναθηναϊκού κάνει στο 5-0. Και αυτό που έκανε ο Ανδρεόπουλος πριν το κάνει ο Ορφανός τώρα, παίρνει time out. Γιατί στο 16 έγινε 10. Ναι, θα μπορούσε να το πάρει και στο 10-10 θα μπορούσε να το πάρει. Στο 4-0 σερί του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, εντάξει, προπονητές εμείς δεν είμαστε. Και ούτε θα γίνουμε ποτέ. Ο Ορφανός κοίταξε τους παίκτες και τους είπε, γιατί διάβασε τα χέρια του, τι κάνετε. Ναι. Τι κάνετε. Γιατί στο 16, αυτό το περίεργο, το περίφημο momentum που λέμε όλοι. Ναι. Το 16, αν και νομίζετε σίγουρα με το φίλο του Χαρίλαο, είναι λαθασμένο το να είναι momentum. Αλλιώς πρέπει να το λέμε, τέλος πάντων. Αλλά στο 16 το momentum, το περίφημο ήταν υπέρ του Ηρακλή. Και να που το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που τέτοια θα τάχει. Τάχει όλα αυτά τα χρόνια που με δει και αν έχουμε δει. Το κύριο θα το κρατάμε για άλλο time out, έτσι. Ναι, για μετά. Για μετά, γιατί τώρα μας έστειλε το 5-0, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Μετά ο κύριο. Σε μια πάλι πιο χαρούμενη στιγμή. Σωστά. Της ημέρας και της βραδιάς. Όπω. Ελπίζω να φύγουμε Παρασκευή και όχι Σάββατο από το γήπεδο. Ή μάλλον να το πω αλλιώς. Ελπίζω να φύγουμε Σάββατο με πρόκληση του Ηρακλή. Ας φύγουμε και Κυριακή στην Ευθεία. 11-11, είδες το που το είπα, ο Μπατατζίμ με την μπάλα στο πιλέ. Πώς λέγεται αυτός, Μπαμπατζίμ λέγεται. Μπατατζίμ. Μπατατζίμ, μάλιστα. Γιατί υπάρχει ούζο Μπαμπατζίμ. Ναι, το ξέρω. Και είναι και καλό. Έρχεσαι στο σέρβις για τον Ηρακλή. Λότινγκ είναι. Δρογκάρι. Για το πλασέ του Μπατατζίμ, ο Καρντόσο πριν έκανε τη ζημιά, εγώ το είπα λάθος. Ο Μπατατζίμ είναι το 12, ο Καρντόσο πριν πήρε τον Άσο. Και το συγγνώμη, πέρα στους δύο Βραζιλιάνους. 11-12 με τον Άσο του Μπατατζίμ. Με το πλασέ του Μπατατζίμ. Τώρα στο σέρβις πηγαίνει ο Ντράκε Silver Nagel. Το δύσκολο επίθετο, κακή υποδοχή από τον Τζιμάκα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με το πλασέ του Καρντόσο, αλλά πατάει η γραμμή, πόντος για τον Ηρακλή, παράβαση. Νομίζω έχει δίκιο ο κ. Μιλωνάκης. Δέχτηκε το replay, εσύ που είστε ακριβώς δίκιο. Όταν το πάρουμε, στην προηγούμενη φάση, μας δώσαν μόνο ένα replay. Ήτανε... Για το μέσα ή έξω. Τέλος πάντων. Ναι. Τσοπαλία, Προύσαλης στο σέρβις. Τώρα replay δεν έχει. Ο Μπέλος στην επίθεση. Είμαστε σε εξέλιξη με τον Μπατατζή να καρφώνει, να βγάζει την άμυνα ο Εφρεμίδης. Ο Τιουμάκας μονομαχεί με τον Παταλέωτα, ο Παπαλιούτας για τον Αρμενάκη. Η επίθεση του βγάζει ο Καρντόσο άμυνα. Η φάση δεν έχει σταματημό. Ο Αρμενάκης τώρα διπλή παλιά του Σμαραγδίου. Δεν νομίζω. Ο Σμαραγδίου σηκώνει υποστηκά το χέρι του, αλλά θεωρώ, βλέποντας το πρόσωπό του, ότι διαφωνεί με τον Μιλωνάκη. Ότι έκανε διπλή παλιά. Κοιτά, συγγνώμη, βέβαια και από τους παίκτες του. 12-13. Έκανε το λεγόμενο πιαστό. Ναι. Άρα έκανε. Για να το παραδέχεται, για να σηκώνει το χέρι, εντάξει, έκανε.
Μπορεί και ηρωνικά να το σηκώσει του Λίτη. 1-0 η Λανς, πρώτο γκολ στη Β' Γαλλίας, Λανς Χαβρ 1-0. 13-13 ο Αρβενάκη πήρε τον πόντο. Blockout για την ακρίβεια. Ζωντανή μετάδοση από το Λίπερο 107,4. Ο Ηρακλής Παναθηναϊκός. Ο δεύτερος ημιτελικός εδώ στη Ρόδο. Τζιουμάκα στο σέρβις. Ο Γκούστα έβγαλε την υποδοχή. Ο Δρογκάρης για τον Πέλο. Ο πόντος είναι για τον Ηρακλή, γιατί η μπάλα που χτύπησε χάρη Αλευρόπουλε. Δεν πέρασε καθόλου. Στο φιλέ. Κάπου βρήκε. Τι έλεγε ο Αλευρόπουλος πριν πολλά χρόνια. Πού βρήκε. Στην αντένα. Τι έλεγε. Αντένα. 14-13. Πάντως εκείνες οι περιγραφές του Χάρη Αλευρόπουλου στα ευρωπαϊκά μάτς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ έχουν μείνει Ραϊμόν Βίλντε. Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά και με την εθνική. Εγώ το θυμάμαι Final Four κύπελο κυπελούχων, Ολυμπιακός Πάρμα, κάτι τέτοιο. Στο ΣΕΦ, κατάμεσο ΣΕΦ. Με Ραβένα, με Ραϊμόν Βίλντε. Κρούσαλης Αρμενάκης μέσα. Ο Αρμενάκης που πήρε τον πόντο, αλλά είδα το πρόσωπό του, Θανάση. Πονάει. Πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, πιάστηκε η καρδιά μου. Γιατί τον είδα, δεν παρηγύρισε καν. Είχε στο πρόσωπό του τον πόνο ζωγραφισμένο. 15-14. Μπράβο του πάντως που ήδη τα δίνει όλα. Έξω η επίθεση από τον Καρδόσο και ο Ηρακλής Νάφου πάει στο δεύτερο τεχνικό time out. Με πάλι δύο, οπότε είναι μια ευχάριστη στιγμή για να πούμε για τον Μάριο Γιούρδα. Ωραία, για πες για Γιούρδα. Λοιπόν, ο Μάριος Γιούρδας ήταν ο πιο μισθός αθλητής στην ιστορία του βολεϊκού Ηρακλή μέχρι το 2004. Όσο έπεσε τον Ολυμπιακό, λέει, ναι. Ο πιο μισθός αθλητής. Έχει φάει σκούπα στο Καστάνιο μπροστά στα μάτια μου. Μιλάμε για σκούπα, εκείνη τη μάπα τη μεγάλη που... Καθαρίζει πέρα ως πέρα το γήπεδο. Το ταφ που λέμε. Το ταφ. Ναι, μπράβο, δεν τον χτύπησε, αλλά έπεσε κοντά του. Ναι. Θέλω να πω ότι ήταν ο πιο μισθητό, όποτε ερχόταν Κατάνιο, γινόταν ο κακός χαμός. Τότε ο Ηρακλής είχε τον Ισραηλινό τον Κατ, πριν τον Κράβαρη ξέρω τώρα. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Παλαιολιθικές εποχές, ναι. Και έρχεται το 2004 και είναι τόσο αξιοπρεπέστατος, είναι τόσο gentleman. Τιμά τόσο πολύ τη φανέλα του Ηρακλή, χωρίς να πουλήσει Ηρακλή τον Σίμι ή οτιδήποτε άλλο. Ολυμπιακός είναι, το ξέρουν όλοι. Και ακόμα ο κόσμος τον αγαπάει, ο κόσμος του Ηρακλή τον αγαπάει πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό δείχνει σωστό επαγγελματία, φίλε. Γιατί ήταν κυρίως δύο χρόνια και τους τίτλους του πήρε και τα δάκρυά του έριξε και τη χαρά του και τα πανηγύρια του και ήταν με κεφαλαία γράμματα. Είναι, το λέω γιατί είναι σπάνια περίπτωση κάποιος που ο κόσμος τον μισεί τόσο πολύ να τον αγαπήσει την πορεία, έτσι. Δεν το βλέπουμε συχνά αυτό το πράγμα. 16-15 μείωσε ο Παναθηναϊκός. Πανταλέως στο σέρβις. Υποδοχή από τον Τζιουμάκα. Κρούσαλη για τον Εφρεμίδη. Ο νόκλοκ από τον Πέλο. Ναι, ευκαιρία για τον Εφρεμίδη. Έξω υπάρχει. Εφρεμίδη τάχασε εκεί. Δέχτηκε τον νόκλοκ από τον Πέλο. Η μπάλα ξαναστρώθηκε αλλά την πέταξε έξω. Ο Παναθηναϊκός τα time out τα εκμεταλλεύεται. Είτε είναι time out που παίρνει ο Ανδρεόπουλος, είτε είναι τεχνικό time out. Το 16-14 το έκανε 16 όλα. Νωρίτερα το 16 το έκανε 11. Τώρα μας πιστεύει στο παλιά. Πανταλέως στο σέρβις. Η μπάλα είναι κακή εκτίμηση της φάσης από τον Στέλιο Τσιμάκα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σέρβις του Στήρη Πανταλέοντα. 16-17. 3-0 σε ρήτρα έχει ο Παναθηναϊκός. Από το 16-14, σε ένα πρώτο σετ που, εντάξει, το βόλεϊ δεν ξέρεις, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του αγώνα. Γιουμάκας, Μπρούσαλης, Φέρκισον, πρώτος χρόνος, έξω. 16-18. Τι θα γίνει με αυτά τα time out, ρε Σιγανάτη. Είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού. Time out τώρα παίρνει ο Ορφανός, ο οποίος πάλι είναι εξαρτησμένος. Το 16 έγινε 10-11, μετά το time-out του Ανδρεόπουλου στο 16. Το 16-14 γίνεται 16-18, μετά το δεύτερο τεχνικό time-out στο 16-14. Ναι. Πάρε μια μικρή άνση να δώσω κάποια γκολ. Ισοφαρίζει 1-1 η Bochum.
Στη Β' Γαλλίας, Σωσό Μπρέστ 0-1, Σατορούνι Ορ 1-1, Λανς Χαύρι 1-1 και Βιγή Παρί 0-1. Στην Τρίτη Γαλλία δεν έχει πει γκολ πουθενά. Στη Β' Ολλανδίας, γκολ έχουμε στο FC Eindhoven Almere City 0-1 και Νέι PSV Dordrecht 1-0. Όλα τα υπόλοιπα που παίζουν και δεν έχει ακούσει κάτι είναι στο 0-0. Στην Τρίτη Γερμανία, Μέπεν Sport Freunde Lotte 1-0. Στη Β' Σουηδία, Μπράγκε Γκάις 1-1. Και στην Τουρκία, Ισταμπούλ Μπασκεχίρ Καϊσέρισπορ 1-0. Στο 0-0 και το Νάντ Ρεν. Γιώργο. Επιστροφή στο παιχνίδι 16-18. Με δάχτυλα υποδοχεύω τον Τιουμάκα. Μπρούσαλ για τον Εφρεμίδη. Αυτή τη φορά θα τελειώσει τη φάση. Πολύ καλό άλμα ο Δημήτρης Εφρεμίδης, 17-18. Απόστολος Αρμενάκης στο σέρβις για τον Ηρακλή. Το 17-18 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αρμενάκης με τη βοήθεια του Φιλέ πέρασε η μπάλα. Ο Καρτόσο θα πάρει τον πόντο. Και θα κάνει ο Βραζιλιάνος το 17-19. Τώρα ο Ηρακλής μένει πίσω. Δεν εκμεταλλεύεται όσες φορές και το προβάδισμα. Και με 4 και με 2 και με 3. Το χάνει και μένει πίσω αυτός τώρα. Προυσαλής, Αρμενάκης. Δεν ήταν καλή η πάσα γιατί δεν ήταν καλή η υποδοχή. Οπότε έχει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός με τον Μπέλο 17-20. Ο Μπέλος παρηγυρίζει μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Γκολ είναι Νάντ 1-0 την Ρεν. Από τις 15 και δεν μου μοιάζουν για μάθητες και άθλητες των ακαδημιών. Τέλος πάντων. 17-20. Μπέλος στο Σιλέ. Εύκολο Ρακλής παίρνει τον πόντο 18-20. Ρακλής καλείται να κάνει αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός και φορές. Ανατροπή δηλαδή. Ο Δημήτρης Εφρεμίδης. Το σέρβις για τον Ηρακλή που τα έβγαλε, τρέχει ο Δρογκάρης για τον Καρτόσο, τον μπλοκ τον περίμενε, τώρα έχει ευκαιρία ο Ηρακλής με τον Αρμενάκη, θα δεχτεί το μπλοκ από τον Αμερικανό, τον Silver Angel. 18-21. Εδώ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ηρακλής να πάει στον πόντο, ανταυτού ο Παναθηναϊκός φεύγει με 3. Καρτόσο. Γιονάτας Δεσλέη Σάντος Καρτόσο, όπως είναι το κλείσιμο όνομά του στο σέρβις. Εφρεμίδης έβγαλε την υποδοχή. Προύσαλης για τον Τιουμάκα μέσα. 19-21. Ένα είναι σοφαρίζει Καϊσέρις προς την Τουρκία την Μπασακσεχίρ. Ένα-ένα και η Λότε την Μέπεν. Ο Φέρκισον, ο κεντρικός του Ηρακλής στο σέρβις. Το 19-21 ο Φέρκισον που δεν... Ρισκάρι, πλότι κάνει. Και τώρα, με δάχτυλα βγήκε η υποδοχή από τον Καρτόσο. Η επίθεση θα σταματήσει αρχικά από την άμυνα του Εφρεμίδη. Ο Τιουμάκας με τριπλό μπλοκ. Νέα ευκαιρία, ξανά για τον Τιουμάκα. Έξω η μπάλα. Κακή επίθεση από τον Βυσιλικά. 19-22. Ο Ηρακλής που χάνει δύο πέναλτι. Θανάση, μία με τον Αρμενάκη και μία με τον Τιουμάκα. Πέναλτι σε εισαγωγικά, έτσι. Για να πλησιάσει στο πόντο, ναι. Και τις δύο φορές αντί να πάει στο πόντο είναι στο μείον 3. Και κυνηγά τώρα και όσο πλησιάζουμε δυσκολεύουν τα πράγματα. 19-22. Η υποδοχή από τον Τιουμάκα δεν ήταν καλή. Την πάσα Εφρεμίδης για τον Τιουμάκα, τον τριπλό μπλοκ. Φιλέ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ούτως ή άλλως στηρίζει ο Θεμελής. Ούτως ή άλλως τα μπλοκάουτ, πόντος για τον Ηρακλή και τον Τιουμάκα, 20-22. Και 0-1 η Νιμ. Μπουργ Νιμ 0-1. Προύσαλης. Σέρβις. Γκούζα στην υποδοχή. Πρώτος χρόνος από τον Πανταλέοντα. 20-23. Ο Προύσαλης είναι ένας από τους τρεις που πήραν κύπελο το τελευταίο του Ηρακλή το 12 στη Σύρο. Οι άλλοι δύο ήταν ο Σμαραγδής και ο Εφρεμπίδης. Τότε απέναντι στη Λαμία 3-0. Στον ημιτελικό ο Ηρακλής και αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Στον προημιτελικό γιατί ήταν final 8 τον Ολυμπιακό. Ανάποδα τα είπα. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Τρέχει ο Προύσαλης γιατί ήταν κάκι στην υποδοχή του Τιουμάκα. Υπάρχει blockout πόντος για τον Αρμενάκη. Σωστά. Θα ήταν σκάνδαλο αν δεν το έβλεπε ο επόπτης που το είδε και μπράβο του. 21-23.
Βομβικό το σημείο του πρώτου σερβις. Τέλειος Κιμάκας το σερβις για τον Ηρακλή. Τώρα εδώ αυτός ο πόντος είναι πολύ σημαντικός. Καρντόσο, Δρογκάρης, πρώτος χρόνος από τον Πανταλέοντα. Τα χρόνια που περάσει, αλλά παραμένει μια δύναμη στο ελληνικό βόλεϊ κεντρικού. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Ένα σετ που κυλούσε μια χαρά μέχρι το 16 και το 16-14 καλό ήταν, αλλά. Σετ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Τσιμπάκας, Προύσαλης, Εφρεμίδης μέσα. 22-24. Ρακλής που κάποτε είχε επιστρέψει από 20-24. Με Φρανκ Δεπέστελε. Ποιο ωραία, εγώ θυμάμαι την ανατροπή στην Πράγα με την Ίσκρα. Εκείνο ρε φίλε, δεν το ξαναδεί το πράγμα. Εντάξει. Εγώ λέω από 24 ετών. Ναι. Εγώ ανατροπή σαν εκείνη δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου στο Βόλι. Ποτέ. 22-24 τώρα. Δεν σβαραγνή. Θα πάει σε floating service. Ο Κούστα με δάκτυλα, ο Δρογκάρης. Για το Μπέλο, το μπλοκ θα το σταματήσει. Ναι! 23-24. Πάιρο Φέργκισον. Από τις Μπαχάμες ήρθε το μπλοκ. 23-24. Από 21-24 ο Ηρακλής που επιστρέφει και αγχώνει τον Ανδρεόπουλο που παίρνει time out. Εκείνη η ανατροπή η Θανάση ήταν... Ναι. Γιατί δεν ήταν μόνο και δεν ήταν μόνο η τεράστια διαφορά πόντων. Ήταν ακριβώς ήταν και η ποιότητα του αντιπάλου φυσικά. Έχασε ο Τζίμπα. Για όσους δεν ξέρουν τι είναι Τζίμπα, ας τον κουκλάρουν. Ένας τεράστιος Βραζιλιάνος που έχει πάρει Ολυμπιάδες και παγκόσμια πρωταθλήματα και ό,τι θέλεις, που ήρθε στο τέλος και έκανε υπόκληση στον κόσμο του Ηρακλή. Ναι, το θυμάμαι. 7.000 τρελαμένους με την Πράγα. Τότε που το βόλεϊ δεν πουλούσε πάρα πολύ. Μια χαρά πουλούσε, φίλε. Δεν είναι τα Final Four. Να ξέρεις, τώρα βγαίνουνε κάποια χρόνια αργότερα, αλλά εκείνα τα Final Four όλοι τα βλέπανε. Κατάλαβες τι λέω, ρε. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω που το πας. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, 23-24, σέρβις από τον Σπαραγδί. Κούστα με δάκτυλα, Δρογκάρης, Πανταλέον, το μπλοκ από τον Αρμενάκη, 24 όλα. Έχουμε δρόμο ακόμα, θα δάσει. Έχουμε, ναι. Δύο πόντους τουλάχιστον ακόμα. 21-24. Το 21-24 γίνεται 24 όλα. Τα σέρβις του Σμαραγδί μπερδεύουν τον Γκούστα και οι επιθέσεις του Παναθηναϊκού δεν γίνονται σωστά. Σμαραγδί ξανά. Έξω αυτή τη φορά. Αυτό που λέμε του. Του 24-25. Λίγο ήθελε. Λίγο ήθελε. Έξυπνο ήταν. Πολύ έξυπνο. Ναι, λίγο ήθελε. Αλλά πήρε φάλσα έφαλ. Σετ γκολ για τον Παναθηναϊκό. Πανταλέον στο σέρβις. Αυτός κάνει επικίνδυνο φλότη. Μαδεύει τον Εφρεμίδη. Ο Μπαμπαλιούτας στην πάσα για τον Εφρεμίδη. Μπλοκάουτ είναι. 25 όλα. Πανηγυρίζει έξαλα ο Τσάκος. Τσάκος είναι το παρατσούκι του. Από το Μιτσάκος βγαίνει αν με ρωτήσει. Mm-hmm. Γιατί το λένε Δημήτρη. Ένας αθλητής που έχει πάρει πάρα πολλά πανελλήνια πρωταθλήματα με παπέδες επίπους του Ηρακλής. Και με άντρες φυσικά. Το 12 πήρε double. Το τελευταίο του Ηρακλή. 25 όλα, Απόστολος Αρμενάκης στο σέρβις. Για τον Ηρακλή που επέστρεψε. Για να δούμε. Καλό είναι... Όχι. Έξω. Καλό φαινόταν να είναι. Ρίσκαρε ο Αρμενάκης. Δεν πέρασε απλά την μπάλα για να περάσει. Ήθελε να κάνει αυτό που είπε. Να παριάσω, αλλά... 25-26. Αλλαγή τακτική θα βάλει τον Θεοφάνη Κουσόπουλο. Ο Ανδρεόπουλος. 25-26 ο Μπέλος στο set ball για τον Παναθηναϊκό. Κουράκης που πήγε να βοηθήσει την υποδοχή. Ο Εφρεμίδης. Δεν τελειώνει η φάση. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Καρντόσο. Το μπλοκ. Ο Κουράκης στην άμυνα. Ο Προύσαλης. Ο Εφρεμίδης. Το μπλοκ. Ο Παπαλιούτας. Ο Εφρεμίδης για τον Αρμενάκη. Μπλοκ out πόντος. Για ποιος? Όχι, γιατί υπέρβαση λέει βίντεο, ψυχραιμία. Ο Μιλονάκης νομίζω τα χάσε στη φάση, δίνει παράβαση στον Αρμενάκη και ο ίδιος πριν δώσει οριστικά τον πόντο στο Παναθηναϊκό λέει βίντεο. Οπότε μάλιστα. Πάμε στο βίντεο, Θανάση. Πάμε στο VAR. Ο ηλεκτρονικός συνάγκας λέει 25-27, αλλά δεν είναι οριστικό.
Μιλωνάκης μόνος του ζήτησε. Πάντως η ΕΡΤ ακόμα το έχει 25-26. Ναι. Και καλά κάνει και το έχει 25-26. Γιατί περιμένουμε το VAR, το οποίο βλέπει ο Θεμελής. Βίντεο replay, τώρα το VAR είναι στο ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Το ίδιο πράγμα είναι πάντως, εντάξει. Ναι. Βίντεο assistant referee. Το βλέπω προβληματισμένο το Θεμελή. Κοιτάει μια ώρα εκεί. Τι θα αποφασίσει. Τι να κάνω τώρα, σου λέει, τι να κάνω τώρα. Πόντο στον Ηρακλή. Ναι, ρε Μιλωνάκη. Ναι, ρε Μιλωνάκη. Τι κάνει, τι κάνει. Έδωσε τον πόντο στον Ηρακλή. Τι κάνει. Α, δεν δίνει πόντο, λέει ω πηγαινόμενη. Λέει επανάληψη τη φάση. Όχι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, ρε φίλε, αν έχεις αντίθετη άποψη. Όχι, 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 είναι απαράδεκτη απόφαση. Είναι απαράδεκτη απόφαση. Είναι απαράδεκτη η απόφαση. Τι θα πει επανάληψη της φάσης, παιδιά. Πήρε πόντο η Ηρακλή. Εντάξει, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Δεν έχουμε τζάμπολ, δεν πάσχει. Μπρούσαλης, για τον Εφρεμίδη με δύναμη, 26 όλα. Θα τίστηκα τώρα, Θανάση. Ψυχραιμία, Γιώργο. Δεν το έχω ξαναδεί. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Ποτέ στο βόλεϊ. Ή θα δώσεις πόντο στον Ηρακλή ή θα δώσεις πόντο στον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που βλέπεις στο βίντεο ότι ο πόντος δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, δεν μπορεί να δίνεις επανάληψη. Πού το είδαμε αυτό τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. 26 ώρα. Πάμε για την προσπέραση τώρα. Έχω αδικό. Δεν νομίζω. Όχι, έτσι είναι, εντάξει. Είναι τροπή η απόφαση. Είναι τροπή πραγματικά. Είναι πρωτόγνωρη. Εφρεμίδη στο σέρβις. 26 όλα στο πρώτο σέρβις. Υποδοχή βγήκε ο Δρογκάρης στο πρώτο χρόνο πετυχημένος από τον Αμερικανό, τον Σίλβερ Νέιτζελ. 26-27. Στον πρώτο χρόνο έχει ένα αμυντικό πρόβλημα ο Ηράκλης σήμερα, μέχρι στιγμής. Αμυντικό πρόβλημα. Στον πρώτο χρόνο, δηλαδή ως πρώτος χρόνος επιχείρησε ο Παναθηναϊκός. Ναι, πρώτο χρόνο Παναθηναϊκός. Ναι, ως φορές επιχείρησε πρώτο χρόνο Παναθηναϊκός, πήρε πόντο. Ο Καρτός, ο πολύ δύσκολος σέρβις. Κρούσαλης για τον Τσιουμάκα, το πλασέ, θα κοπεί, Μπαμπαλιούτα, σε Τρεμίδη. Τσιουμάκα τώρα ξανά, γκάζει ο Κούστα, η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Μπέλο, έξω είναι η μπάλα. 27 όλα, την πέταξε, πες κανένα κοντινό νησί, στη Ρόδο. Στην Ίω. Στην Κο, στην Κο, στην Κο, στην Κο. Στην Κιανόλευκο, έτσι είναι. Ναι, ρε φίλε, όλη η Κο τι μπλε είναι. Όλο το Αιγαίο είναι μπλε, δεν το βλέπω, έχει θάλασσα. Όπως έλεγε ο ανιψιός μου και η ανιψιά μου όταν ήταν πολύ μικρή, είμαι Ηρακλής γιατί και η θάλασσα και ο ουρανός μπλε είναι, έτσι ο Γιώργος. Η επίθεση τώρα, πόντος με τον Πατατζήμ. 27-28. Το σετ έχει δρόμο. Ο Βραζιλιάνος, ο Ενρίκε Μπαντατζήμ, έκανε το 27-28 και τώρα πάει ποιος. Ο Σίλβεν Έιτζελ. Στο set ball πρέπει να είναι τέταρτο ή πέμπτο για τον Παναθηναϊκό. Τσιουμάκα στα δάχτυλα. Προύσαλης για τον Τσιουμάκα και πάλι μέσα! 28 όλα! Τα έχω πάρει με το Μιλωνάκι, συγγνώμη. Τώρα καταλαβαίνεις ότι θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά. Ναι, θα περνούσε προς τα Ηρακλή στην επόμενη φάση. Με τον πόντο που είχε πάρει ο Εφρεμίδης. Θα γινόταν το 26-25. Ο Δοχή δεν ήταν καλή παράβαση από ποιον. Από τους Παραγδί. Ο οποίος διαμαρτύρεται στο Μιλωνάκη. Δεν μας τα λέει καλά ο Μιλωνάκης. Η μπάλα ήταν διεκδικήσιμη πάνω στο φιλέ, έδωσε φιλέ. Παράβαση στον Σμαραγδί ο διαιτητής. Δεν μου λες βίντεο δύο σε κάθε σετ έχει το δικαίωμα ο προπονητής. Αρμενάκης, ο Κούστα, ο Καρτόσο, ο Πανταλέων, πόντος για τον Ηρακλή. Ναι, δεν φανάζει. Δύο σε κάθε σετ, έτσι. Ναι, γιατί περιέγραψε την φάση. Ναι. 29 όλα. Για να δούμε. Ακούω τον τρελαμένο φωνάζει ο πίσω μου Ηρακλάρα. Τον άκουσα, ναι. Οπότε στα 31 στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κούστα με δάχτυλα, Δρογκάρη. Αχ, δεν μπόρεσε ο Κρούσταλ. Ο Πανταλέο πήρε το πρώτο χρόνο. Το αχ το έβγαλα γιατί σοριάστηκε κάτω. Το Τάραφλεξ να βγάλει την άμυνα δεν τα κατάφερε. 29-30. Τώρα ή το 6ο ή το 7ο σετ μπολ του Παναθηναϊκού είναι. Το 29-30.
Τρεμίδης, Προύσαλης, Αρμενάκης, το μπλοκ θα το σταματήσει, η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Θρογκάρη, για τον Καρδόσο, αντένα Χάρη Αλευρόπουλε, 30 όλα. Η επίθεση του Καρδόσο που πήγε, Ανάση. Είπαμε στην Κο. Όχι. Α, στην αντένα, ναι. 30-30. Όπω δεν το γλιτώνω το βράδυ από σήμερα με τίποτα. Παραγδείς. Κράτα δυνάμεις, γιατί έχει, η βραδιά είναι μεγάλη. Βλέπεις, έχει πάει 9.30 και ακόμα δεν έχει τελειώσει το πρώτο σετ. Έχει τελικό. Τιουμάκας. Προύσαλης. Εφρεμίδης. Έξω. Έξω. Πολύ κακή επίθεση από τον Εφρεμίδη. Ήταν η μοναδική ευκαιρία. Δεν ξέρω πώς θα έρθει στον Ιρακλής να περάσει μπροστά να πάει αυτό στο σετ γκολ. 30-31. Ηρεμήστε, φωνάζει ο Παραγδείς. Σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ολοκέντρο και ο Χριστό, είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται εδώ, στο Φαλιράκι της Καλυθέας. Πανταλέον, Φρεμίδης υποδοχή. Προύσαλης στον Αρμενάκη, ναι, 31-31. Το ρεκόρ είναι 55-53 σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ πριν 15 χρόνια. Ναι, κάτι θυμάμαι, ναι, κάτι θυμάμαι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το μισό. Ναι, θυμάμαι ήταν το ντέρμπι δικεφάλων, το θυμάμαι, ναι. 31 όλα Αρμενάκη. Ο Δοχή βγήκε, Δρογκάρης, Καρδόσο, μπλοκ, μπλοκ, 32-31 από Μπάιρο Φέρκιουσον. Είναι νησιώτης ο άνθρωπος, η Ρόδος του πάει, δεν του πάει. Παχάμε στη σύνδε, ναι, Θανάση. Ναι, ρε. Αλλά σου πω κάτι, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ρε φίλε. Ναι, ναι, και παχάμε. 32-31, πες πόλ για τον Ηρακλή. Αρμενάκη στο σέρβις. Υποδοχή βγήκε δύσκολα. Το μπλοκ όχι. Δεν θα το σταματήσει. Είναι μπλοκ out. Πήρε το φόντο ο Σίπεν Έιτζερ. 32 όλα. Φέρτε μου νερά. Στο σέρβις πάει ο Χρήστος Μπέλος. Σοπαλία. Υποδοχή από Παπαλιούτα. Προύσαλης για τον Εφρεμίδη, το μπλοκ, ο Γκούστα, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Καρδόσο, μπλοκ out, φόντος για τους πράσινους, 32-33, έχει αλλάξει 100 φορές χέρια αυτό το σετ. Ναι. Σετ γκολ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής είχε την ευκαιρία του στο 32-31, τώρα ο Παναθηναϊκός στο 32-33. Με τον Μπέλο πάλι στο σέρβις. Γιουμάκας, τρέχει ο Προύσαλης για τον Εφρεμίδη, έξω η μπάλα, έξω η μπάλα, τι βάρ, όχι, πήρε το σέντο Παναθηναϊκός, 32-34. 32-34, υπερπροσπάθεια. Μάλιστα. Πάρε το λόγο, Θανάση. Λοιπόν, να πάρουμε το λόγο. Ναι. Με το Βόλιο το θέμα είναι ότι μπορείς να κάνεις και διαλύματα, ρε. Είναι... Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 32-34-0 είναι ο Παναθηναϊκός στο πήρε το πρώτο σετ, το οποίο κράτησε καμιά ώρα. Είμαστε 9.30 ακριβώς και έχει παιχτεί μόλις ένα σετ. Λοιπόν, στο στοίχημα Μέπεν, Λότε 2-1, Μπράγκε Γκάις 1-1, Ισταμπούλ, Μπασχαχίρ, Καϊσέρισπορ 2-1, Νάντ Ρεν 1-0, αναφέρω μόνο τα μάτια που έχουν γκολ, Μπουρκ Νιμ 1-1, Κλερμόν Ορλεάν 1-0, Σωσό Μπρέστ 1-1, Σατορούν Ιόρ 1-1, Λανς Χαύρι 1-1 και Βιγή Παρή 0-1 στην τρίτη Γαλλίας στην Ασιονάλ μετά από μισή ώρα αγώνα δεν έχει μπει γκολ πουθενά, είναι όλα στο 0-0. Λίγα γκολ και στην Β' Ολλανδίας, προτάμε που φημίζεται για τα πολλά τερματά του. Γκολ έχουν μόνο τα παιχνίδια FC Eindhoven Almere City 1-1, Ney PSV Dordrecht 2-0 και Val Vai Go Ahead Eagles 0-1. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στο ΣΕΦ, το Ολυμπιακός Ζαλγκύρης Κάουνας. 8-11 προηγείται η Ζαλγκύρης. Είμαστε στην πρώτη περίοδο. Στην δεύτερη περίοδο στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε, Σάσκι Μπασκόνια, 47-39. Αυτά όσον αφορά τα play-off της Ευρωλίγκα. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 545-26. Τα λέμε και μέσω Facebook για όποιον θέλει να ρωτήσει κάτι, να πει κάτι κτλ. Ακούμε σε ζωντανή περιγραφή από την Ρόδο
από το Φαλιράκι της Δρότα, από το κλεισό της Καλυθέας, σε περιγραφή του Γιώργου Ματζιούκη, τον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Κυπέλλου Ελλάδος στο βόλεϊ. Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-1 στα σετ, 32-34 το πήραν οι πράσινοι. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ στο tie break κέρδισε τον Ολυμπιακό και είναι η ομάδα που περιμένει ήδη τον αντίπαλό της στον αυριανό τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 5, αλλά πολύ αμφιβάλλω αν θα ξεκινήσει στις 5, γιατί βλέπω η βραδιά να είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να επιστρέψουμε και πάλι στον Γιώργο Ματζιούκη. Έλα Γιώργο. Εδώ είμαι. Βέβαια για το πολύ αμφιβάλλει δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή θα πρέπει υπόθεση κάνω να το δεχτούν συγκεκριμένες πλευρές για να μην γίνει πέντε το μάτι. Ναι. Πρέπει να το δεχτεί ο ΠΑΟΚ, πρέπει να το δεχτούν οι διαιτητές, πρέπει να το δεχτεί η διοργανώτρια αρχή. Αν το μάτς πάει tie break θα τελειώσει 12. Είμαστε 9.30. Ναι, και έχει παιχτεί ένα σετ μόνο. Το 0-1. Ναι, ναι, μα είναι και ξεκίνησε αργά και το πρόσφατο κλείθηκε στους 34 πόντους. Εντάξει. Αυτά θα έπρεπε να τα φροντίσουν να μην βάλουν 5 ώρα τελικό όμως. Ναι. Θα έπρεπε να τα φροντίσουν να τα σκεφτούν. Άσε το ότι ξεκίνησε 5,5 ώρα ο πρώτος ημιτελικός. Καλά, ναι, αυτό δηλαδή, δεν ήταν κάτι που μπορεί να προγραμματίσει. Εντάξει, θέλει πολύ μυαλό να σκεφτείς ότι μπορεί και τα δύο να πάνε στο tie break και να τελειώσει το δεύτερο μάτι 12 η ώρα. Δεν θέλει πολύ μυαλό. Το βόλεϊ είναι και το tie break μέσα, δεν είναι 3-0 και 3-1 μόνο. Τέλος πάντων. Για το πρώτο σετ το μόνο που έχω να πω είναι κρίμα. Γιατί όταν χάνεις ένα σετ 32-34 όσο να είναι σε παίρνει από κάτω. Έτσι εύχομαι να μην... Αυτό το παίρνει από κάτω να μην ισχύει για τον Ηρακλή που καλείται να βγάλει αντίδραση. Ο Ηρακλής που η αλήθεια είναι Θανάση ότι είχε δικό του σετ στο 16 και στο 16-14. Αλλά το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ξεκίνημα δεύτερου σετ. Με τον Μπέλο στην επίθεση, άμυνα από τον Εφρεμίδη. Ο Προύσαλης πάνω στο φιλέ. 0-1 Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που πήρε το πρώτο σετ με 32-34. Και τώρα ο Γιώργος Δρογκάρης. Το σέρβις. Τζιουμάκας, κακή υποδοχή. Γκάζει όμως και περνάει την μπάλα όπως ο Εφρεμίδης, η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, ο Μπαμπαλιούτας στην άμυνα, ο Αρμενάκης με τον Πέλλο μονομάχησαν, ο Προύσαλης τώρα για τον Αρμενάκη, τον μπλοκ τον περιμένει, ο Μπαμπαλιούτας για τον Προύσαλη, Αρμενάκης πλασέ, ο Πέλλος θα το σταματήσει, ο Σπαραγκτής θα περάσει την μπάλα, ο Δρογκάρης, ο Πανταλέων, ο Πέλλος θα καρφώσει, μπλοκ out πόντος για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη φάση σε διάρκεια. 0-2. Αθαϊκός που έχει διτύχει με το μέρος του. Και μέχρι στιγμής ανά συμβαίνει αυτό που φοβόμασταν. Γιατί ο Αρμενάκης παίζει κανονικά, άσχετα πονάει πολύ. Φοβόμασταν αυτή την άδεια κινδύνου που έχει ο Παναθηναϊκός. Αυτή την έλλειψη άγχους που έχει ο Παναθηναϊκός. Θα μου πεις, ο Ηρακλής γιατί να έχει άγχος και γιατί να μην έχει ο Ηρακλής άδεια κινδύνου. Και θα έχει και δίκιο. Αλλά ξέρεις, όλη την εβδομάδα άκουγα από πολλούς να λένε ότι ο Παναθηναϊκός έχει το μυαλό του στο play out και καίγεται και παίρνει τη χρονιά, την παραμονή, τη σωτηρία. Και τι να κάνεις, θα έρθει σήμερα και δεν θα παίξει, θα έρθει να χάσει. Καλά, και βέβαια, εννοείται. 0-4 από την κακή επίδυση του Τζιμπάκα. Όλα τα είχε η Μαριωρή. Time out ορφανός. Ναι. Πολύ κακό ξεκίνημα που φαίνεται ξεκάθαρα ότι τον Ηρακλή... Σαν να τους πήρε από κάτω που χάσαν το πρώτο σετ σε αυτό το σκορ. Ναι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Όταν χάνεις 32-34 που τα δίνεις όλα και φτάνεις σε αυτό το σημείο, το ψυχολογικό προβάδισμα δεν το έχεις εσύ, το έχει ο αντίπαλος. Ναι. Πρώτο time out. Έτσι είναι. Λοιπόν, στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Ζαλγκύρης 14-13 στην πρώτη περίοδο, Φενέρμπαχτσε Μπασκόνια 56-46 στην δεύτερη. Στο στοίχημα δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι συνταρακτικά. Για την ακρίβεια δεν έχει big goal νεότερο πουθενά. Είναι τα σκορ όπως ακριβώς τα είχαμε αφήσει νωρίτερα. Στα μάτς των πρώτων κατηγοριών, στο 75 στην Τουρκία, Ιστανμπούλ Μπασκεχίρ Καϊσέρισπορ 2-1. Με Αρντά Τουράν πήρε ξανά προβάδισμα η Μπασκεχίρ. Και Νάντ Ρεν
1-0 με τον γκολ του Τόμασον, που αποτελεί και μεταγραφικό στόχο του Ολυμπιακού. Έχουμε ημίχρονο στον Μποζουάρ, ενώ η Βαλενσιέν ανοίγει το σκορ στην ίδια της Λοριάν. Λοριάν Βαλενσιέν 0-1 και Λανς Χαβρι 2-1. Έλα Γιώργο. Ο Μπέλος θα κοπεί από τον Σμαραγδί, από τον Αρμενάκη. Ο Θεμελής λέει φιλέ, ο Αρμενάκης διαφωνεί, έχουμε βίντεο. Το πρώτο βίντεο στο δεύτερο σετ, ζητάει ο Ηρακλής. Πρώτος. Επαναλαμβάνω, Θανάση, ο Μπέλος κόβεται. Μπλοκ πόντος για τον Ηρακλή από Αρμενάκη και Σμαραγδί. Ο Θεμελής λέει φιλέ στον Αρμενάκη. Ο Αρμενάκης ζητάει βίντεο. Ο διαιτητής λέει φιλέ στον Αρμενάκη. Δεν αλλάζει την απόφασή του. 0-5. Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο σετ με πολύ σημαντικό προβάδισμα. Πρώτος χρόνος του Σμαραγδί μέσα επιτέλους, Ανάσα. 1-5. Πάλι εκνευρίζομαι, γιατί το βίντεο είναι για να διορθώνεις τα λάθη των διαιτών. Και το κρίσιμο λάθος που έκανε ο διαιτής δεν διόρθωσε το λάθος του με το βίντεο. Έδωσε επανάληψη στη φάση ως μη γενόμενη. Δεν είναι, δηλαδή, εκεί ο Ηρακλής μπορεί να παίρνει το Στέφανα. Και δες πως αλλάζει το παιχνίδι τώρα. Έτσι είναι, δίκιο έχεις, ναι. Μα είναι εξοργιστική αποφασή του να δίνει επανάληψη. Ή θα δώσει πόντο στον Ηρακλή ή θα δώσει πόντο στον Παναθηναϊκό. Τότε τι το δες στο βίντεο. Τότε δεν χρειάζεται να πεις βίντεο. Λες, παιδιά δεν το είδα καλά. Επανάληψη. Το βίντεο γιατί το βλέπεις. Πάμε παρακάτω, Γιώργο. Έχει το παιχνίδι πολύ χρόνο ακόμα. 1-0 η Gladbach. Και η Νάντ μένει με 10 στο μάτς με την Ρεν. Συμφωνώ, ρε Θανάση, έχει πολύ δρομό, αλλά θα ήταν 1-0 η Ρακλή. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ, αλλά του πέρασε τώρα, δεν αλλάζει. Και γίνεται πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρει τα πάνω του και είναι στο 2-6. Ο Μπατατζίμ στο σέρβις για τους πράσινους. Γιουμάκας, τραγική υποδοχή, άσκησε από τον Βραζιλιάνο, 2-7. Δεν πάει τίποτα για τον Ρακλή στο δεύτερο σετ. Και έχω την αίσθηση, να, με το που την είχα την αίσθηση, το κάνει πράξη ο Ορφανός. Βγάζει Τσιμάκα, βάζει Μούχλια. Βασίλης Μούχλιας. Την εξάδα του Ηρακλή, Μπατατζίμ στο σέρβις. Μούχλιας με δάχτυλα. Προύσαλης. Εφρεμίδης με δύναμη 3-7. Θα μειώσει. Εφρεμίδης όταν πατήσει γερά, και ένα πολύ μεγάλο άλμα και ένα σταμάτη. Σμαραγδής. Το 3-7. Ο Παναθηναϊκός μπροστά στο δεύτερο σετ. Σμαραγδής στο σέρβις. Γκούζα με δάχτυλα στην υποδοχή. Ο Μπέλος στην επίθεση. Block-out από τον Εφρεμίδη πόντος για τον Μπέλο. 3-8. Ο Παναθηναϊκός μπροστά. Στο πρώτο τεχνικό time-out. Σε αυτό το δεύτερο σετ. Μάλιστα. Πάρε μια ανάσα, Γιώργο, να δώσουμε κάποια νεότερα γκολ. Φόλενταμ νέοι Άγιαξ 0-1 στην Ολλανδία. Στην Τρίτη Γαλλίας, Σαμπλή Γκρενόμπλ 1-0 και Αντάντ Μαρσέι Κονσολά 1-0. Το γκολ της Gladbach το δώσαμε. Gladbach Wolfsburg 1-0 με τον Στίντιλ, ο οποίος επιστρέφει σήμερα από τιμωρία. Ένας εκ των αρχηγών της Μπορούσια του με Gladbach. Και στην Β' Γαλλία ισοφαρίζει η Ορλεάν. Κλερμόν Ορλεάν 1-1. Νωρίτερα είχαμε δώσει και τον γκολ της Βαλενσιέν στο Μουστουάρ της Λοριάν. Λοριάν Βαλενσιέν 0-1. Το 2-1 της Λανς κόντρα στην Χαβρι. Δώσαμε και τον σκόρερ της Ισταμπούλ Μπασκεχίρ, ο Αρντά Τουράν. Στο 80 είναι το παιχνίδι στην Τουρκία, στην πόλη. Η Σολέ ανοίγει το σκορ. Ο Ροντέ Σολέ 0-1 στο 41. Τρίτη κατηγορία, συγγνώμη, Γαλλίας. Συγγνώμη, ενώ στην Τρίτη Γερμανίας η Μέπεν έχει ανακτήσει το προβάδισμά της εδώ και αρκετή ώρα βέβαια. Μέπεν Sport Freunde Lotte 2-1. Ξεκινά και πάλι το παιχνίδι στην Ρόδο με τον Παναθηναϊκό να έχει μπει πολύ καλύτερα στο δεύτερο σετ. Γιώργο. Σωτήρης Πανταλέων στο σέρβις το 3-8 για τον Παναθηναϊκό. Μούπλιας, πολύ κακή υποδοχή. Δρογκάρης για τον Καρντόσο, το μπλοκ από τον Φέργκισον 4-8. Μια
ανάσα από τον Παχαμέζο θα βάζει τον Βραζιλιάνο. Ρακλής έχει σαφέστατο το πρόβλημα στην υποδοχή. Είτε ήταν ο Τζιουμάκας, είτε είναι ο Μούχλιας. Και ο Εφρεμίδης, τα ποσοστά τους δεν είναι καλά. 4-8. Και όταν δεν έχεις υποδοχή Θανάση, δεν έχεις και επίθεση μετά. Αρμενάκη στο σέρβις. Κούστα έβγαλε. Δρογκάρι στη πάσα για τον Καρντόσο με δύναμη. 4-9 ο Βραζιλιάνος. Σέντ του Παναθηναϊκού που κάνουν τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός που είχε λευκή πετσέτα στον πρώτο γύρο ήταν τελευταίος μαζί με την Παναχαϊκή μέχρι που ο Γιανακόπουλος έφερε στους ξένους. Και παίζει play-out τώρα. Με Τρεμίδης και άλλη κακή υποδοχή. Η επίθεση του Ηρακλή με τον Αρμενάκη δεν είναι ποντός γιατί βγάζει τριπλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ο Φέρκισον με δύναμη όμως 5-9 θα μειώσει. Ο Φέρκισον που κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Και σε μπλοκ και σε πρώτο χρόνο. Κεντρικός του Ηρακλή, μοναδικός ξένος του Ηρακλή. Φαντάζομαι ο Παναθηναϊκός παίζει play-out, έχει 4. Και ο Ηρακλής που τερμάτισε 5ος έχει μόλις 1. Εφρεμίδης στο σέρβις, κακό. 5-10. Δεν ξέρω πως θα μπορέσει ο Ηρακλής να κάνει κάτι σε αυτό το δεύτερο σετ. Δεν ξέρω πως ισχύει για το 5-10 που περιγράφω τώρα, έτσι. Έχει πολύ δρόμο. Καρντόσο. Με δύναμη πάνω στον Παπαλιούδα που έβγαλε. Αρμενάκη την επίθεση, έξω η μπάλα. 5-11. Από το κακό στο το χειρότερο. Κακή επίθεση Αρμενάκη. Ναι, με στύψη με δύναμη, αλλά νομίζω περισσότερο στην πάδε με δάχτυλα αντιπάλου για να πάρει τον blockout. Ο Καρντόσο ξανά στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό, έξω αυτή τη φορά 6-11. Παναθηναϊκός με Πανταζίμ, Τρογκάρι, Καρντόσο, Μπέλο, Σίλβερ Έιτζελ και Γκούρτα Λίμπερο, εξάλλου. Το 6-11 βγαίνει ο Φέργκισον στο σέρβις για τον Ηρακλή. Κακό και αυτό. Έχουνε χάσει δεν ξέρω και εδώ πόσα. 6-12. Από το out service του Βάιρο Φέργκισον. Με τον Σίλβερ Έιτζελ, τον Αμερικανό κεντρικό. Το σέρβις για τον Παναθηναϊκό, Μπαμπαλιούτα, την πάσα για τον Μούχλια. Έξω η επίθεση, 6-13. Πάρε time out, Ανάση. Πήρε time out ο Ορφανός, πάρε και εσύ. Θες να πάρω time out, να πάμε σε διάλειμμα? Όχι, θέλω να σου δώσω το λόγο γιατί εντάξει, πήρε time out ο Ορφανός. Εντάξει, οκ. Okay. Δώσε εδώ το λόγο, να δούμε τι θα τον κάνουμε, θέλω να το πάρουμε. Λοιπόν... Το δεύτερο σετ που εξελίσσεται πολύ άσχημα για τον Ηρακλή είναι εμφανής η πτώση της ψυχολογίας του. Εντάξει, βέβαια, μη δικαιολογημένο θα πω εγώ. Εντάξει, οκ, okay, χάθηκε όπως χάθηκε το πρώτο σετ. Δεν είναι το πρώτο χαμένο σετ στην ιστορία του Βόλη. Δεν επιτρέπεται να δείχνεις τέτοια εικόνα απέναντι σε έναν αντίπολο που σίγουρα είναι στα μέτρα σου. Ασχέτως αν είναι διαφοροποιημένος και αισθητά βελτιωμένος Παναθηναϊκός σε σχέση με τον πρώτο γύρο. Και ενώ συμβαίνουν αυτά στην Ρόδο, στην μακρινή Γαλλία, σε ένα άλλο νησί, στην Κορσική της Γαλλίας, αν και οι Κορσικανοί δεν θεωρούν τους αυτούς τους Γάλλους, η Γκαζελέ Καζαξιό έχει ανοίξει με πέμπτο σκορ απέναντι στην Ουραγό και ψιλοεποβασμένη Τουρ. Γκαζελέ Καζαξιό Τουρ 1-0. Η Λανς πετυχαίνει και τρίτο γκολ απέναντι στην Χαύρη. Λανς Χαύρη 3-1. Κάποια άλλη εξέλιξη δεν υπάρχει. Την κόκκινη της Νάντ την δέχτηκε ο Εμιλιάνο Σάλα, ο Αργεντίνος Φόρτης, και περιμένουμε σε λίγο τελικά αποτελέσματα από Γερμανία, Βουλγαρία, Σουηδία και Τουρκία. Στην πρώτη κατηγορία της Τουρκίας, όπου η Ισταμπούλ Μπαξεχήρ προηγείται 2-1 της Καϊσέρισπορ. Ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι, πάμε εκ νέου στη Ρόδο στο γύρο Ματζούκι. Το 6-13 γίνεται 8-13 με το πόντο του Αρμενάκη και το μπλοκ πάνω στο μπέλο του Μούχλια. Τρογκάρι για τον Μπατρατσί, θα πάρει τον μπλοκάουτ 8-14.
Βραζιλιάνος. Τώρα στο σέρβις πάει ο Γιώργος Δρογκάρης, ο οποίος πέρυσι έπεσε στην Κίζικο, ομάδα που ανέβηκε και έπεσε. Για όσοι θυμούνται. Μούχλιας, Προυσαλής, Αρμενάκης, πολύ έξυπνα το πλασέ, μειώνει 9-14. Τώρα πάει ο Βασίλης ο Μούχλιας. Στην επιστροφή του είχε και ένα πέρασμα από τον Άρη. Ο Ευρύτης ακραίος. Με δάχτυλα ο Καρντός, ο Δρογκάρης για τον Πατατζή. 9-15 για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχει βρει ρυθμό. Είναι σταθερός σε θέση του. Δεν πιέζεται Θανάση ιδιαίτερα από το σέρβις του Ηρακλή. Και όταν είσαι με 6 συνέχεια πίσω πρέπει να ρισκάρεις το σέρβις. Αλλιώς δεν το γυρίζεις. Πατατζής στο σέρβις. Μούχλιας, Προυσαλής, Αρμενάκης. Βγάζει ο Μπέλος στην άμυνα. Δρογκάρης για τον Καρντόσο. Μπαμπαλιούτα στην άμυνα, αλλά η μπάλα περνάει έξω. 9-16. Δεύτερο τεχνικό time-out. Ξέρω τι θα μου πεις, αλλά θα σου δώσω πάλι τον λόγο. Δώστε να. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, απλά ξέρεις, θα κάνουμε με το που θα τελειώσει το σετ, θα κάνουμε ένα ολιγόλεπτο διαφημιστικό διαλυματάκι, γιατί είμαστε πάρα πολύ ώρα στον αέρα. Εντάξει, χάσουμε τους πρώτους πόντους του τρίτου σετ, ελπίζοντας να έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα ο Ηρακλής στο τρίτο σετ. Το δεύτερο δύσκολα γυρνάει. Εντάξει, δεν είναι κάθε μέρα Πασχαλιά και πλέον ο Ηρακλής δεν έχει ούτε Κράβαρεκ, ούτε Στάνλι, ούτε ξέρω εγώ Μάρκος Νίλσον. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Όχι ότι είναι καμιά ομαδάρα πλέον ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το momentum του αγώνα, όπως λέμε. Υπενθυμίζουμε και παραλαμβάνουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα. Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-1 στα σετ του Παναθηναϊκού, το οποίο κρίθηκε στους 34 πόντους, παρακαλώ. Και στο δεύτερο σετ είναι πολλούς πόντους μπροστά. Τώρα δεν θυμάμαι, είναι στο 8-15 είναι το σκορ. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. 8-16 πόσο προηγεί το Παναθηναϊκός, θα σας πω σε πολύ λίγο. Μόλις βγάλει και η ΕΡΤ2 την καρτέλα της. Ναι, πάντως είναι μεγάλη η διαφορά των πόντων. Νεότερα γκολ. Φόλενταμ, Νέι Άγιαξ 1-1. Κόβεντρι, Στίβεν Έιτς 1-0. Και Σπάρτα Πράγας, Γιάμπλονετς στην Τσεχία 1-0. 9-16 προηγεί το Παναθηναϊκός. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Ματζούκη. Γιώργο. Ο Προυσαλής για τον Εφρεμίδη μέσα 10-16. Μειώνει ο Εφρεμίδης. Και στο σέρβις θα πάει ο Νίκος ο Σμαραγδής. Με σλότινγκ. Το πρώτο σετ δυσκόλεψε πάρα πολύ την υποδοχή του Κούζντα. Το ίδιο θα επιχειρήσει και τώρα να κάνει, αλλά έτσι δεν πάει στενά. Την μπάλα στο φιλέ. 10-17. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Κάνει δύο ομάδες. Θα κλείσει το καλύτερο που έκανε στο πρώτο σετ ήταν να φύγει με 4, παραπάνω δεν πήγε. Παναθηναϊκός είναι με 7. Πανταλέων. Υποδοχή από τον Μούχλια, πρώτος χρόνος του Φέργκιουσον. Ο Φέργκιουσον το βλέπεις και μ' ακούς. Είναι ο πιο σταθερός και η πιο αξιόπιστη ευθυσκιά λύση. Δεν νομίζω να έχει χάσει πρώτο χρόνο, άντε να χάσει έναν. Βαριά βαριά. 11-17 μειώνει ο κεντρικός του Ηρακλή. Αρμενάκης στο σέρβις. Γκούστα έβγαλε. Δρογκάρης για τον Καρντόσο. Ο περίμενε ο Αρμενάκης και έβγαλε την άμυνα. Ο Αρμενάκης θα πάρει και την επίθεση. Θα καρφώσει με δύναμη. Τρέχει ο Γκούστα όμως. Θα περάσει απλά την μπάλα Πατατζή. Μια ευκαιρία για τον Ηρακλή. Με τον Προυσαλή και τον Φέργκιουσον. Ο Γκούστα θα βγάλει ξανά άμυνα. Ο Καρντόσο θα σηκωθεί και θα πάρει τον πόντο. 11-18. Ένας πόντος της ψυχολογίας για τον Βραζιλιάνο και τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής εδώ πήγε να δείξει τα δόντια του, αλλά δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει αυτό που έκανε, με πείσμα. Ξανά το μείον 7, η ομάδα του Γιάννη Ορφανού. Ο Ορφανός που κουνάει το κεφάλι του συνέχεια, έχει μια απορία ζωγραφημένη στο πρόσωπό του. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που λες, αν τα παίξω 10 φορές, θα τα κερδίσω 9. Αλλά μπορεί να το χάσω τη μία σε πραγματικό χρόνο. Κάπως έτσι θα ανάστηκε το σημερινό.
Γιατί και εγώ το πιστεύω ότι αν παίξουν, αν τους βάλουμε κάθε μέρα να παίζουν Ηρακλής Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής στα 9 μάτς θα πάρει. Το θέμα είναι να μην χάσει σήμερα. 11-19 με τον Μπέλο. Πάει και στο σέρβις. Πάνω στο φιλέ, 12-19 η μείωση για τον Ηρακλή. Το συγκεκριμένο σέρβις δεν ξέρω πώς μπορεί να γυρίσει. Και από εκεί και πέρα, αν θα είναι με 2-0 με την πλάτη στο τοίχο, μετά πέσουν και άλλα πράγματα και η κούραση, η ώρα είναι 10:05. Ο Ηρακλής δεν είναι υγιής, όπως ο Παναθηναϊκός. 12-20. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο 2-0. Αλλαγή βάζει τον Μπουράκη με ένα λίμπερο δηλωμένο σήμερα. Το Μπουράκη τον έχει ως ακραίο. Δεν φοράει τη διαφορετική φανέλα δηλαδή. Αλλά το βάζει αποκλειστικά για υποδοχή, δεν παίρνει επίθεση. Το 12-20 ο Καρντόσο. Πάνω στο φιλέ. 13-20. Γιώργο, με το σέντε να έχει χαθεί λογικά, εγώ, τώρα θα μου πεις ποιος είμαι εγώ, έτσι, θα έβγαζα ό,τι μπορώ αλλαγής να κάνω να ξεκουράσω παίκτες. Ναι, δεν είναι κακή σκέψη σου. Ναι, γιατί αυτός ο Ηρακλής δεν μπορεί να γυρίσει από 13-20. Ούτε Κράβαρη και υπάρχει πλέον, ούτε Νίλσον, ούτε... Και αυτός ο Ηρακλής δεν μπορεί να γυρίσει και από 2-0 σέντ. Εντάξει, μην το λες, τα σέντ είναι άλλη περίπτωση. Περίμενε, αυτός ο Ηρακλής που λέμε τώρα στο δεύτερο σετ. Στο δεύτερο σετ, άμπραβο, ναι, αυτό σου λέω ότι από σετ σε σετ στο βόλεβο είναι οι ομάδες να αλλάζουν τελώς προσωπικό. Ο Ηρακλής του πρώτου σετ φυσικά και πρώτο. Ναι, ναι. Μιλάω για τον Ηρακλή του δεύτερου σετ. 13-21. Προυσαλής για τον Μούχλια. Παράβαση από τον Δρογκάρη που έκανε φιλέ. Το παραδέχεται ο Πασαδόρος του Παναθηναϊκού. 14-21. Με τον Προύσαλη στο σέρβις. Γκούζντα με δάχτυλα στην υποδοχή. Δρογκάρης για τον Καρντόσο. 14-22. Η φάση ήταν εντυπωσιακή από την πίσω ζώνη. Η πάει που έπαιξε ο Βραζιλιάνος. Και τώρα θα μπει ο γιος του προπονήτη, ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Ήταν βασικός στο Παναθηναϊκό στην Ηρακλής 3-0 του πρώτου γύρου. Για το πρωτάθλημα. 14-22 Παναθηναϊκός μπροστά πάνω στο φιλέο Δρογκάρης. 15-22. Παναθηναϊκός, ο Ηρακλής, συγγνώμη, σε αυτό το δεύτερο σετ παίρνει κυρίως πόντους από τα λάθη του Παναθηναϊκού παρά από δικές του επιθέσεις και οι πόντοι που έχει πάρει είναι μόλις 15. Ο Μπουράκης έξω, κλείνει η αλλαγή, μπαίνει ο Εφρεμίδης της ανάμεσα. Μούχλιας. Σέρβις για τον Ηρακλή. Αντρεόπουλος δυσκολεύτηκε, ο Μπέλος στην επίθεση, το μπλοκ τον περίμενε του Αρμενάκη. Δρογκάρης για τον Μπατατζή, ευκαιρία με τον Προύσαλη για τον Αρμενάκη που θα δεχτεί το μπλοκ από τον Μπέλο. 15-23. Δύο πόντους μακριά από το 2-0. Σαν να έχει γίνει το εντάξει. Από το 0-2, ναι. Εντάξει, βλέπω τα πρόσωπα των παιχτών του Ηρακλή που είναι... Όχι, εγώ τώρα απορώ γιατί δεν κάνει αλλαγή, δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει για αλλαγές στον πάγκο. Αλλά εντάξει, βγάλω τους να ξεκουραστούν λίγο. Έχει παιδιά που δεν παίζουν ποτέ. Εντάξει, το βγάλω τους, ναι, τώρα βγάλω τους, ξεκούρασα. Τώρα τους σήκωσε και το Σκαρλατίδη και τον Άγκα. Τώρα είναι στο 24 τώρα, εντάξει, τώρα χαίρομαι πολύ. 16-23 είναι. 23, εντάξει. Έχει δίκιο, θα μπορούσε νωρίτερα να. Γιώργο, στο λέω με το που τελειώνει το σετ, κάνουμε ολιγόλεπτο διάλειμμα για να πάρεις τις ανάσες σου, να ακουστούν και οι διαφημιζόμενοι μας και επιστρέφουμε στους πρώτους πόντους του τρίτου σετ. 16-24 σετ πόλ για τον Παναθηναϊκό. Οι αλλαγές του Ορφανού ακόμα δεν γίνανε. Εντάξει. Σε μια άλλη ζωή. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει άλλο λόγο να παίζει ο Αρμενάκης αυτό το σέντρο. Ακριβώς, ναι, λέει, από τη στιγμή που είναι τραυματίας και υποφέρει το παιδί. Ή ο Προύσαλης, ή ο Σμαραγδής. Ειδικά ο Αρμενάκης δεν υπάρχει άλλο λόγο να παίζει αυτό το σέντρο. 17-24. Γιατί αυτό το σέντρο φαινόταν χαμένο από το... Ακριβώς.
Από εντάξει, δεν σου λέω πολύ νωρίς, αλλά με το που πήγε στους 20 πόντους ο Παναθηναϊκός, εκεί που είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση. Τελικό στην πόλη Ισταμπούλ, Μπασακλεχίρ, Καϊσέρισπορ 3-1. Έξω η μπάλα από το Σέρι Σαρβενάκη, 17-25. Ιρακλής Παναθηναϊκός 0-2. Ωραία, Γιώργο, πάρε τις ανάσεις σου. Πάμε και εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επαναλαμβάνω, τελικό στην Τουρκία. Μπασακλεχίρ, Καϊσέρισπορ 3-1, άσο από το ημίχρονο. Λοιπόν, επιστρέφουμε, ξεκίνησε το τρίτο σετ. Ο Ηρακλής μπήκε πολύ καλά. 3-0 προηγείται. Σε πολύ λίγο θα πάμε και πάλι στην Ρόδο στον Γιώργο Ματζιούκη. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο κουπόνι από ό,τι βλέπω. Αλλαγές στα πιο σημαντικά τουλάχιστον παιχνίδια δεν υπάρχουν. 1-0 η Gladbach, 1-0 η Nant με 10 παίκτες παίζει. Στα πιο σημαντικά παιχνίδια 2-0 η Coventry την Steven Age. Και στα υπόλοιπα της Β' Γαλλίας καμία απολύτως αλλαγή. Όπως τα είχαμε αφήσει πριν από λίγο, 1-1 η Μπουρκ με την Νιμ, 1-1 η Κλερμόν με την Ορλάν, 0-1 η Βαλενσιέν, 1-1 Σοσό Μπρέστ, 1-0 η Γκαζελέκ, 1-1 η Σαντορούν με την Νιόρ και Λανς Χαβρ 3-1 στο 0-0 το Ρέμς Αζαξιό, 1-0 και η Μίλγολ στο Λονδρίζικο Ντέρμπι με την Φούλαμ. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Ματζιούκη. Γιώργο. Αν δεν το γυρίζει, δεν θα πίνει το στούντιο, να ξέρει. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Είναι η πρόταση που θα σου κάνω, είναι σαν την ταινία του με τον Ηλιόπουλο που έλεγε. Βάζει τα σπίρτα, κυρίες Σταυλής, ποιο ήταν. Εντάξει, βάζω εγώ τη θετική ενέργεια, 4-1. Άντε μπράβο. 4-1, ο Ηρακλής μπροστά, με Αρμενάκη στο σέρβις. Δρογκάρι στην πάσα, επίθεση από τον Πατατή, έξω, 5-1. Βάζω την ανατροπή, βάζει την παραμονή στο στούντιο. Θα δούμε, κάτσε να δούμε πώς θα πάει το σετ. Δεν πάθουμε να κυλώνει. Να πούμε και κανένα τέτοιο γιατί πολύ στεναχώρια στο δεύτερο σετ. 5-1 time out του Ανδρεόπουλου. Κοίταξε, βέβαια μια άλλη ανάγνωση είναι ότι απόντωσε μου από το στούντιο που ήμουν έξω μπήκε καλά ο Ηρακλής στο τρίτο σετ. Και απόντωσε μου από τον αέρα. Ναι, εντάξει. Καλό σας βράδυ. Ναι. Να παίζουμε μόνο διαφημίσεις. Και θα βγούμε στο tie break μόνο. Όχι, θα παίζουμε μόνο διαφημίσεις. Και θα κάνουμε την Era Sport του 1958 που θα βγαίνει κάποιος και θα λέει Παναθηναϊκός Ηρακλής 4-4. Ναι. Σαν άδεια φημή. Όχι, αλλιώς το λέγανε. Παναθηναϊκός 4, Ηρακλής 4. Ναι, σωστά. Και ξανά διαφημίζεις, έτσι. Δεν είχε εξέλιξη η μετάδοση. Ναι. Λοιπόν, 5-1. Εδώ, στη Ρόδο. Κόλος Ηρακλή φωνάζει, προσπαθεί. Είναι πίσω ακριβώς από τον πάγκο. Ο Ηρακλή, ο κόσμος. Σε ένα άλλο νησί στην Κορσική, Γκαζελέ Καζαξιό Τουρ 2-0. Νεότερο γκολ. Για να βγάλει εκπληκτική άμυνα ο Μούγλιας, δεν τα κατάφερε. Μπράβο Βασίλη, του λέει ο Προυσάλης. Έχει και πάρα πολύ ζέστη, έτσι. Δηλαδή παίκτες όλοι είναι μουσικέμα. Α, από καιρό τι λες στη Ρόδο, για μπάνιο. Μόνο κοντομάνικο. Φυσάει λίγο, για μπάνιο δεν είναι όχι. 0-1 η Λιόν με το καλημέρα με Memphis Depay, ο οποίος είναι σε δαιμονεώδη φόρμα Ολλανδός. Dijon Lyon 0-1 με το καλημέρα. Για μπάνιο δεν είναι γιατί έχει αυτό το αεράκι που μπορεί άμα βγεις να την αρπάξει. Άμα βγεις από τη θάλασσα εδώ. 6-2, ας τα μπάνια τώρα και πάμε για ανατροπή. Τα μπάνια. Ετρεμίδη στο σέρβις. Το 6-2 Ηρακλής στο τρίτο σετ που είναι με την πλάτη στο τοίχο γιατί είναι πίσω με 2. Με 2-0 σετ δηλαδή. Ο πόντος του Καρδόσο μειώνει σε 6-3. Όλα γίνονται αρκεί να πάρει αυτό το σετ του Ηρακλή. Γιατί αν δεν το πάρει θα τελειώσει το μάτι. 6-3. Πανταλέον στο σέρβις. Μούχλια στην υποδοχή. Προύσαλης, Μέρκισον, θα κοπεί. Είναι η πρώτη φορά που κόβεται ο Παχαμέζος από τον Silver Nature. Φαινότανε γιατί είχε στηθεί, περίμενε ο Αμερικανός τον Φέργκισον και τον έκοψε σχετικά εύκολα. Σε 6-4 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Όποτε παίρνει time out ο Ανδρεόπουλος, αυτό το πράγμα γίνεται. Ετρεμίδης, Προύσαλης, Μούχλιας, πόντος από τον μικρό. 7-4. Ο αδερφός του διεθνής με την εθνική παίζων, ο πατέρας του, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ήταν στη δωδεκάδα του Άρη το 97 που πήρε το πρωτάθλημα. Από το σουφλί ο Βασίλης ο Μούχλιας. Από τις πιο αδιάφορες ελληνικές πόλεις. Ο Εύρος που
έχει βγάλει και το σουτλίκι έχει παράδοση, ναι, ναι, ναι. Φοβερός πόντος που πήρε ο Αρμενάκης με άμυνα, δεν στη φάση Θανάση. 8-4 πρώτο τεχνικό time-out, κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Με το στήθος ο Αρμενάκης βγάζει την άμυνα, η μπάλα περνάει απέναντι και είναι πόντος για τον Ηρακλή. Απίστευτη φάση αυτή. Για να δούμε για, το replay για αν πάρουμε. Φίλους, για κάποιους φίλους που διαβάζω σχόλια για μετάδοση τηλεοπτική, ΕΡΤ ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, από τη στιγμή που είστε Ηρακλητής και θέλετε να ακούσετε μετάδοση για τον Ηρακλή, θα βάλετε λίπερο 107,4. Σωστά. Εικόνα και τηλεόραση. Και θα βλέπετε R2. Ναι, μην βασανίζετε τον εαυτό σας τζάμπα και μην χαλιέστε τζάμπα. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί το λέω αυτό. Ο συνάδελφος ο Γιάννης Οράνιος είναι μια χαρά. Αλλά δεν είναι μπλε. Δηλαδή θα φωνάξει και στο πόντο του Παναθηναϊκού που αυτό δεν θα είναι, ξέρεις, το ίδιο ευχάριστο, έτσι. Οπότε μην τυραννιέστε τζάμπα. Με όλη μου την αγάπη το λέω αυτό. Γι' αυτό και είμαστε εδώ, για να περιγράφουμε τα μάτς και ο συνδυασμός που κάνει ο πατέρας μου εδώ και 14 χρόνια για παράδειγμα, δηλαδή τηλεόραση και ο γιος του στον αέρα, είναι... μπορεί να γίνει, δεν μπορεί. Χαλάρα, και εσύ αυτό δεν κάνει. Ακούσε εμένα και βλέπεις τηλεόραση. Μπλοκ από τον Σπαραγδί 9-4. Μάλιστα. Ωραία, έχει μπει καλά ο Ηρακλής. Λοιπόν, θα μπορούσε και να έχει ξεκουράσει λίγο ο Ορφανός, αλλά τέλος πάντων, πέρασε και αυτό, πάμε στα φρέσκα. Ναι. Από ό,τι φάνηκε πάντως, έλα ρε στην Byron, το φιλέ 9-5. Από ό,τι φαίνεται μάλλον, να το πω πιο σωστά, και όχι φάνηκε, από ό,τι φαίνεται ο Ηρακλής έχει δυνάμεις. Έχει δυνάμεις. 9-5 μπροστά στο τρίτο σετ, μπέλος. Έβγαλε ο Μούφλιας, ο Προύσαλης για τον Εφρεμίδη, δεν βγήκε καλά η επίθεση όμως. Δρογκάρης για τον Καρτόσο με δύναμη, 9-6 από τον Βραζιλιάδη. Παναθηναϊκός που μειώνει τους τρεις, επιστρέφει από τους πέντε που ήταν πίσω. Νάτος ο δικός μου από πίσω, φωνάζει. Τον άκουσες? Τον άκουσα, ρε. Προύσαλης, Μούχλιας, μπλόκα του Παναθηναϊκού. Τώρα πώς ο Μούχλιας δέχτηκε μπλόκα από τον κοντύτερο Δρόγκαρη, μόνο αυτή τη θέλει. Από τον Δρόγκαρη. 9-7, το 9-5 γίνεται 9-7. Μπέλος ξανά στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό. Ετρεμίδης. Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Η επίθεση του είναι πόντος, όχι, τρέχει και βγάζει ο πατατήμ, απλά περνάει την μπάλα ο Δρογκάρης. Ναι, ευκαιρία με τον Ηρακλή Προύσαλης για τον Μούχλια, ναι, 17 από τον μικρό. Νεότερα γκολ Gladbach Wolfsburg 2-0, είπαμε τη Ζών Λιόν 0-1, Coventry Steven Edge 2-1, Καμπούρ Χέλμοντ 1-0, FC Eindhoven Almere City 2-2, Kaffenberg Wacker Innsbruck 2-1 και Μπουλόν Πο 0-1. Ανάση στη Ρόδο πήγες πενταήμερη? Όχι, Κύπρο. Ναι. Ο Μούχλιας γεννήθηκε το 96, που εσύ είχες πάει ήδη στην Κύπρο πενταήμερη. Το 96 ήμουνα τριτοετής στα ΤΕΦΑ. Ναι. 18. Καρδόσο για τον Παναθηναϊκό. Το σέρβις πάνω στον Παμπαλιούτα, δύσκολα βγήκε η υποδοχή, τρέχει ο Προύσαλης με αυτοθυσία, ο Αρμενάκης απίστευτος πόντος. Πα. Φοβερή φάση. Φοβερή φάση. Ναι, πολύ ωραίο πέρασμα. Τρομερή πάσα με μασέτα πέφτοντας του Προύσαλη και το τελείωμα του Αρμενάκη είναι μαγικό. 11-8, πολύ δύσκολη επίθεση, έτσι. Μούχλια στο σέρβις, Καρτόσο, περνάει την μπάλα και μειώνει σε 11-9. Πολύ έξυπνο τώρα αυτό που έκανε ο Δρογκάρης. Ο πασαδόρος του Παναθηναϊκού. Ηρακλής που ήταν στο 9-5. Τώρα είναι στο 11-9. Silver Angel. Έβγαλε ο Εφρεμίδης.
Πολύ κακή υποδοχή. Στην πάσα ήταν με μανσέτα ο Αρμενάκης. Ναι, ευκαιρία με τον Παπαλιούκα, τον Προύσαλη, τον Αρμενάκη. Έξω η μπάλα ή μέσα. Μέσα. Μέσα, μέσα, μέσα. Από εδώ που είμαι λίγο δυσκολεύομαι γιατί δεν είμαι... πώς να το πω. Είμαι πίσω από τις επιθέσεις του Ηρακλή. 12-9. Οπότε απέναντι δυσκολεύομαι να δω που είναι η μπάλα ακριβώς. Ο Σμαραγδής στο σέρβις. Με δάχτυλα ο Μπατατζίμ, ο Ντρογκάρης το ξανακάνει αυτό το πλασέ. 12-10. Αυτό το έξυπνο πλασέ με τα δύο χέρια, με πλάτη στο φιλέ που κάνει ο Ντρογκάρης δύο φορές πέτυχε. Ηρακλής Παναθηναϊκός 12-10 στο τρίτο σετ. 0-2 Παναθηναϊκός στο σετ. Αρμενάκης με δύναμη μέσα. 13-10. Το 8 έκανα γιατί είδα το πρόσωπο του πάλι. Δεν μπορούμε να έχουμε κανένα παράπονο στον Άστερ τον Αρμενάκη. Τι πάει με όλη του τη δύναμη και πονάει πάρα πολύ. Τώρα πάει στο σέρβις. Βγήκε η υποδοχή. Δρογκάρι στην πάσα για τον Μπέλο. Το μπλοκ το σταματάει ο Προύσαλης. 14-10. Από το χέρι του Προύσαλη ο Ηρακλής φεύγει με 4. Ο Ανδρεόπουλος το σκέφτεται για time out. Όχι, δεν θα το πάρει ακόμα. Αρμενάκη στο σέρβις. Είναι υποδοχή από τον Πατατζή που θα πάρει και την επίθεση. Ο Αρμενάκης κάνει την άμυνα. Προύσαλης για τον Εφρεμίδη. Πόντος για τον Παναθηναϊκό. Μπλοκ του Πατατζή πάνω στον Εφρεμίδη. Του λέει ο Αρμενάκης πλασέ έπρεπε να κάνεις. Κακός κάρφωσε την μπάλα αφού δεν σου ήρθε καλά. Και νομίζω ότι ο Αρμενάκης έχει δίκιο. Σε αυτές τις παρατηρήσεις που κάνει στο συμπαίκτη του. 14-11. Μούχλια στην υποδοχή. Προύσαλης με πλασέ, δεν πέρασε, έβγαλε άμυνα ο Παναθηναϊκός, ο Μπέλος θα δεχτεί το μπλοκ, ναι, πόντος 15-11. Δεν ξέρω τι ζητάει ο Πανταλέον. 15-11 ο Ηρακλής μπροστά. Είναι 10:15. Απλά είπα να πω τι ώρα είναι. Χορηγός ώρας. 15-11, Εφρεμίδη στο σέρβις. Περιμένει το OK από τον Μιλονάκη, τον διαιτητή. Πάνω στο φιλέ ο Εφρεμίδης. Ο Εφρεμίδης που είναι κλασική περίπτωση ή του ύψους ή του βάθους. Εκεί που μπορεί να κάνει ματσάρα, εκεί μπορεί να στείλει και 5 συνεχόμενα σέρβις. Στην Κό και στην Ιω και στο φιλέ πάνω. Νεότερα γκολ σοφαρίζει Ρεν, Νάντ Ρεν 1-1-81, Μπουρκ Περονάς Νιμ 2-1 και Ζούλ Ντεβάργεν Κορτράικ 1-0. Ο Μούχλιας με δάχτυλα, ο Προύσαλης στην πάσα για τον Αρμενάκη, θα κοπεί από το μπλοκ του Σίλβερ Νέιτζελ, 15-13. Ξανά ο Παναθηναϊκός δροκανίζει τη διαφορά. Από το 15-11 πάει στο 15-13, ο Ηρακλής που φεύγει με 4 πηγαίνει στους 2, ξαναφεύγει με 4 ξαναπηγαίνει στους 2. Για να δούμε. 15-13 με τον Πανταλέοντα στο σέρβις. Εφρεμίδης. Προύσαλης για τον Εφρεμίδη. Πάει πάρα πολύ ωραία. 16-13. Με την επίθεση από την πίσω ζώνη. Δώσ' μου μια ανασούλα. Πάρε την ανάσα σου. Να κάνω κι εγώ έτσι μια μικρή κατεβασιά στο κουπόνι. Λοιπόν, δώσαμε μετά το τελικό στην Τουρκία. Η Μπάσα Ξεχίρ κέρδισε με 3-1 την Καϊσέρισπορ. Στα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αναφέρω μόνο αυτά που έχουν γκολ. Νάντ Ρεν 1-1 πριν από λίγο σοφάρισε η Ρεν, εκμεταλλευόμενη την αριθμητική της υπεροχή. Νάντ παίζει από 46 με 10 παίκτες. Μπουργκ Νιμ 2-1, Κλερμόν Ορλεάν 2-1, Λοριάν Βαλενσιέν 0-1, Σωσό Μπρέστ 1-1, Γκαζελέκ Τουρ 2-0, Σατουρούν Ιόρ 1-1, Λανς Χαβρι 3-1 και Βηγή Παρή 0-2 τώρα. Στην τρίτη κατηγορία, Σαμπλί Γκρενόμπλ 1-0, Γκαζελέκ κάνει το 3-0 κοντρα στην Τουρ. Σαμπλί Γκρενόμπλ 1-0, Ροντέ Σολέ 0-1, Μπουλόν Πο 0-1, Κονκαρνό Αμβράνς 1-0, το Δουκέρκι Ερυθρός Αστέρας 93 έχει διακοπεί, δεν ξέρω το γιατί. Στη Β' Ολλανδίας στα μάτς που έχουν γκολ, FC Eindhoven Almere City 2-2, Φόλεντεμ Νέι Άλιαξ 1-1, Νέι PSV Dordrecht 3-0, Βαλ Βάιγκο Αχέντ Ίγκλις 0-1, Καμπούρ Χέλμοντ 1-1, στην Τσεχία Σπάρτα Πράγας Γιάμπλονιτς 1-0,
Στο Βέλγιο, Ζούλτε Βάργεν Κορτράικ 1-0 και Ουνιόν Σεν Γκιλουάζ Βέστερλο 0-1. Γκλάντμπαχ Βόλσμπουργκ 3-0. Με τον Κράμερ η Γκλάντμπαχ είναι το 3-0. Το 2-0 το έχει κάνει ο Ράφαελ ο Βραζιλιάνος. Κόβεντρι Στίβεν Έιτζ 2-1. Ντάνταλ Γκντέρι Σίτι 1-0. Ντιζόν Λιόν 0-1 με Μέμφις Ντεπάι. Και Μποχέμιαν Κόρκ Σίτι 0-1. Ό,τι δεν ακούστηκε είναι στο 0-0. Επιστρέφουμε στον Γιώργο Ματζούκη. Γιώργο. Ο Φέργκισον στο σέρβις. Το 16-14 τώρα ο Καρδός. Μειώνει ο Παναθηναϊκός με τον Βραζιλιάνο που νόμιζε ότι ήταν στο σέρβις αλλά μπερδεύτηκε και αφήνει τη θέση του για τον Χρήστο Μπέλο. Ο Μπέλος πάνω στο φιλέ, δωράκι, 17-14. Έχω πιει τόσο νερό από τα νεύρα μου που με το που τελειώσει το τρίτο σετ και ο Ιρακλής βιώσει θα γίνω Usain Bolt. Πατατζίμ, ο πρώτος χρόνος, έβγαλε απίστευτη άμυνα Μπαμπαλιούτα στο Μούχλιας, περνάει νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Καρτόσο, άμυνα τρομερή από τον Προύσαλη, ο Ετρεβίδης τρέχει η μπάλα πάνω στην οροφή. Φοβερές δύο διαδοχικές άμυνες από τον Μπαμπαλιούτα και τον Προύσαλη. Μπαμπαλιούτας γεννημένος το 72, είδες πως οριάστηκε κάτω. Πραγματικά μόνο μπράβο έχεις να πεις αυτόν τον άνθρωπο, υπόδειγμα αθλητή. Και επίσης οριάστηκε και ο Προύσαλης που έχει γεννηθεί το 80. Δεν το λες και μικρό και εδώ ο Κώστα. 17-15. Πατατζίν, έβγαλε ο Μπαμπαλιούτας. Σταθερά. Προύσαλης για τον Αρμενάκη, μπάλα στο φιλέ. 17-16. Τα κόμματά του αυτό. Ερακλής θυμίζω ήταν μπροστά με 4. Και τώρα είναι με έναν. Και αναγκάζεται ο Γιάννης Ορφανός να πάρει time out. Το 17-16 θυμίζω Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-2 σετ. Το βλέπω και το ξαναβλέπω απέναντί μου στο ηλεκτρονικό πινάκα και δεν μπορώ να το χωνέψω. Ειδικά αυτό το 32-34 που θα έπρεπε να είναι 1-0 σετ με αυτή την απίθανη απόφαση του Μιλονάκη που έδωσε επανάληψη ενώ χρησιμοποιήσε το βίντεο. Είναι σαν να βάζουμε στο ποδόσφαιρο VAR για το αν είναι πέναλτι ή όχι και να αποφασίζει σε live χρόνο ότι είναι πέναλτι, να βλέπει το VAR να διαπιστώνει ότι δεν είναι πέναλτι και να σφυρίζει corner. Αυτό έκανε ο Μιλονάκης. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι. Κάπως. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός Ζαλγκίρης Κάουνος στο ημίχρονο 41-32 προηγείται ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο Φενέρμπαχτσέ Μπασκόνια 71-68. Η επίθεση του Αρμενάκη πύρομο στον ποντό 18-16 ο Ηρακλής επιστρέφει στο σύνδιο με τον Μούχλια να παραμένει στην εξάδα, ο Τζιουμάκα να παραμένει εκτός αυτής. Μούχλια στο σέρβις. Κούστα, Δρογκάρης, ο Μπαντατζίμ απλά πέρασε, δεν ήταν καλή επίθεση του Παναθηναϊκού. Ευκαιρία τώρα με τον Εφρεμίδη, ναι! 19-16 από τον Τσάκο. Στην 3. Τόσο νοχελικό που ήταν το δεύτερο σετ, ούτε πόντο δεν φωνάξει να δεχτεί να γράψει. Μούχλια στο σέρβις για τον Ηρακλή. Καλό ήταν και αυτό. Δρογκάρης. Για τον Πατατζίμ. Ο Μούχλιας βγάζει την άμυνα. Τρέχει ο Μπαμπαλιούτας. Θα δώσει συνέχεια. Ο Αρμενάκης απλά θα περάσει. Ο Δρογκάρης για τον Πατατζίμ. Ο Μπαμπαλιούτας με το πόδι. Αλλά η μπάλα περνάει απέναντι. Εντάξει, ο Λάμπης κάνει φοβερά πράγματα σήμερα. Στα 45 του χρόνια. Ξαναλέω, είναι υπόδειγμα. Υπόδειγμα. Αθλητή. 19-17. Μούχλιας, Προύσαλης, Εφρεμίδης, κάρφωσε αλλά έβγαλε άμυνα ο Παναθηναϊκός με τον Καρντόσο, τριπλό μπλοκ. Η μπάλα ήρθε πάνω μου. Πήρε τον πόντο ο Παναθηναϊκός. 19-18. Και μειώνει πάλι. Και εκνευρίζεται το Γιάννης Ορφανός και είναι λογικό. Από το συν 3 πάλι στο συν 1. Από το μείον 3 πάλι στο μείον 1 ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που δεν το
παρατάει. Παρά το ότι ο Ηρακλής δείχνει λίγο καλύτερο σε αυτό το τρίτο σετ, ο Παναθηναϊκός δεν το παράτησε και στο πρώτο σετ που ήταν πίσω με 16 και 16-14 και έφτασε στο τέλος να το παίρνει με 32-34. Τώρα είμαστε σε ένα πάρα πάρα πολύ κρίσιμο, είμαστε κοντά στο 20, 19-18 ο Ηρακλής μπροστά. Με τις παρατηρήσεις του Ορφανού και του Στέφανου Νανά, συνεργάτη του, ο Στέφανος Νανάς, ο οποίος ήταν βοηθός του Κουλινέλη στο Final Four της Πράγας. Του Μάριο Κουλινέλη. Μάριο δεν τον λέγανε. Φλάβιο. Φλάβιο, σωστά. Φλάβιο. Μετά πήγε Ολυμπιακό ως προπονητής. Ο Νανάς ήταν βοηθός του τότε στην Πράγα. Μούχλιας, Προύσαλης, Ετρεμίδης, Πλασέ, έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Με τον Πατατή, το μπλοκ, δεν θα το κόψει 19-19. Το 19-16 γίνεται 19-19 γιατί ο Ηρακλής γιατί ο Ηρακλής δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση, άντε να το πω. Βγαίνει ο Εφρεμίδης, μπαίνει ο Τσιουμάκας. Αυτό το σχήμα δεν το περιμέναμε να το δούμε. Θα βλέπαμε Εφρεμίδη Τζιουμάκα ή Εφρεμίδη Μούχλια, τώρα βλέπουμε Μούχλια Τζιουμάκα και Εφρεμίδη έξω. 19 όλα. Ο Μπαλιούζας έβγαλε. Προύσαλης. Αρμενάκη Πέστα. 20-19 από τον Απόστολο. Το διαγώνιο του Ηρακλή. Και τα Ήρα που ξαναακούμε. 20-19 στο τρίτο σετ. Με τον Νίκο Σμαραγδί στο σέρβις. Βγήκε ο Πατατήμ, η άμυνά του, ο Μπέλος θα κοπεί από τον Τσιουμάκα. 21-19, πολύ μεγάλο μπλοκ από τον Στέλιο Τσιουμάκα που έχει γεννηθεί το 98 παρακαλώ. Και φέτος με τον Τσιουμάκα βασικό ο Ηρακλής έφτασε Final Four κυπέλλου και τετράδα πρωταθλήματος. Βαραγδής με δάχτυλα υποδοχή, δρογκάρης για τον Πατατήμ. Έβγαλε ο Μούπιας αλλά δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια ο Σμαραγδής και την μπάλα έφυγε αρκετά έξω. 21-20. Ρακίνς μπροστά. Σε ένα σετ θρίλερ όπως ήταν το πρώτο. Το πρώτο που πήγε στο 32-34. Γιουμάκας με δάχτυλα. Προύσαλης. Μέσα ο Αρμενάκης. 22-20. Από τον διαγώνιο του Ηρακλή που δεν χρειάζεται Θανάση να σου ξαναπώ για το πρόσωπό του, έτσι, κάθε φορά που χτυπάει την μπάλα. Ρισκάρει πάρα πολύ με τον αγώνα του, αλλά δεν θέλει να βγει με τίποτα. Και παίζει και καλά. Ο Μούχλιας έβγαλε, αλλά δεν είχε συνέχεια. 22-21. Εντυπωσιακή άμυνα του Μούχλια, αλλά χωρίς συνέχεια. Ηρακλής. Είναι στο σκην 1. Ο Ενρίκε Μπατατζίμ πάει στο σερβις. Ηρακλής Παναθηναϊκός 22-21 στο τρίτο σετ. Ο Ηρακλής θέλει να μειώσει, να ξαναδεί τη διεκδίκηση του εισιτηρίου για τον τελικό. Προύσαλης. Τσιουμάκας. Μέσα. Έξω λέει εγώ. Μέσα λέει ο Τσιουμάκας. Βίντεο λέει ο Ορφανός. Θα δώσει επανάληψη ο Μιλωνάκης. Αν το βίντεο ευνοεί στο Ηρακλής. Μέσα λέει ο Σεμελής. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Πάμε για βίντεο. Πάμε για βίντεο, Θανάση. Εδώ ή θα γίνει το 23-21 ή θα γίνει το 22-22. Το βίντεο το βλέπει ο Σεμελής. Έχει τα άποψη, μήπως κατά ριπλή. Όχι, ακόμα δεν έχει πάει η κάμερα καθόλου. Δεν έχει κάνει κοντινό πλάνο δηλαδή. Τώρα, όχι. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε βίντεο, που ζήτησε ορφανός βίντεο, είχε πάει κοντά. Είχαμε κοντινό πλάνο. Νομίζω ότι όταν ζητάνε βίντεο, η τηλεόραση δεν δείχνει το replay. Την πρώτη φορά πάντως υπήρχε κοντινό πλάνο, ενδεχομένως να. Ενώ σοφαρίζει τη ζώνη, λέει 1-1 στο 26. Για να το δούμε τι θα αποφασίσουμε. Τώρα είναι αν η επίθεση του Τσιουμάκα είναι μέσα ή έξω. Για να δούμε.
Ο Ηρακλής λέει μέσα, ο Παναθηναϊκός λέει έξω. Τι θα πει ο Θεμελής, δεν ξέρω. Βλέπει και ο Δελικοστήρης, ο δεύτερος διαιτητής του προηγούμενου ημιτελικού, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, θυμίζουμε, τον Ολυμπιακό. Τι δίνει. Πόντους στον Παναθηναϊκό δίνει. Μάλιστα. Ο Προύσαλης λέει πέτσε επανάληψη, αυτό του λέει τώρα, και έχει δίκιο. Σωστά, έχει δίκιο. Και ναι. Έχει δίκιο, έτσι. Και έχει δίκιο. Και δεν ηρωνεύεται, του λέει. Έτσι είναι, γιατί την προηγούμενη φορά, ναι, που πήρε πίσω την απόφαση του, λέει, ως μηγενόμενο, ναι. Εντάξει, είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Τώρα εδώ στο πόδι του Παναθηναϊκού δεν έπαιξε επανάληψη. Όχι, όντως, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Παναθηναϊκός με τον Μπέλο, ο Μπαμπαλιούτας έβγαλε, ο Αρμενάκης θα πάρει την επίθεση, ο Κούστα τρέχει. Ο Τρογκάρης γκάζει, ο Μπατατσίτς θα περάσει, η ευκαιρία του Ηρακλή με τον Προύσαλη και τον Φέρκισο που θα κοπεί. Με τον Παπαλιούτα ξανά, τον Προύσαλη και τον Τσιουμάκα μέσα! 23-22! Ξέρεις πόσο ήρεμος άνθρωπος είμαι, αλλά ο Μιλονάκης σήμερα μην σου πάει στα νεύρα. Βγάλω το από το μυαλό στο Μιλονάκι, ρε. Στο μάτσε επικεντρώσου. Ας το Μιλονάκι τώρα. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει, παιδί μου, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, είναι όντως, είναι δύο φάσεις ουσιαστικά ίδιες. Που στη μία λέει ως μη γεννούμενη και στην άλλη δίνει πόντους στον Παναθηναϊκό. Εντάξει. Γιατί το έχουμε το βίντεο. Για να αποφασίσουμε αν είναι πόντους ή αν δεν είναι πόντους. Δεν έχεις άδικο. Απλά βγάλω τον Μιλονάκι από το μυαλό σου. Από το γήπεδο θα τον βγάλω. Βγάλω από το γήπεδο. Βγάλω από το νησί. Πέτα το στη θάλασσα. Το μπλοκ ο Εφρεμίδης τρέχει. Μπαμπαλιούτας. Η ευκαιρία του Αρμενάκη. Το μπλοκ το σταματάει ο Αρμενάκη στην πάσα για τον Μούχλια στο φιλέ. Πάνω ο Βασίλης ο Μούχλιας. Εδώ είχε πέναλτι. Ο Ηρακλής να φτάσει στο set goal. Και ανταυτού έχουμε 23-23. Τρίλερ. Το είπα και πριν, το ξέρω. Νεότερα γκολ Μπρουκ Νίμ 2-2. Κλερμόν Ορλεάν 3-1. Λιόν του Σερ Κρετέ 1-0. Τελικό Ναντρέν 1-1. Σκορ που δόθηκε στο Bet Player το πρωί. Μπράβο. 23 όλα, Πανταλέον στο σέρβις. Σε μια περίεργη περιστροφή τώρα. Εφρεμίδης με δάχτυλα. Προύσαλης. Για τον Μούχλια. Μέσα! Σετ πόλ για τον Ηρακλή. 24-23 τον μικρό. Τον Βασιλάκη όπως τον φωνάζουν όλη την ομάδα. Και τώρα διπλή αλλαγή. Ανακάτευα τράπουλα στο 24-23 κάνει ο Ορφανός. Με Καρτιαφλιάκα και Σκαρλατίδη που είναι και οι δύο κρύοι. Δεν τους έβαλε στο δεύτερο σετ που φώναζε ο φίλος μου Θανάση Κιλόνι να τους βάλει. Τους βάζει τώρα στο 24-23. Μαγικό Θανάση, δεν ξέρω. Μαγικό. Σκαρλατίδης είναι ο δεύτερος, ο τρίτος πασαδόρος, δεύτερος είναι Ευγενίδης. Πάει στο σέρβις. Dead ball για τον Ηρακλή, 24-23. Για να δούμε. Καρντόσο, Ντρογκάρης, πρώτος χρόνος, γκάζει ο Σκαρλατίδης σε πρώτη φάση. Έρχεται προς τα μένα ο Εφρεμίδης, δεν μπορεί να δώσει συνέχεια στην άμυνα. 24 όλα, κλείνουν οι αλλαγές γρήγορα. Μπαίνει ο Προύσαλης και ο Φέρκισον, βγαίνει ο Σκαρλατίδης και ο Καρταφλάκας. Και πάλι έχουμε, όπως και στο πρώτο σετ, διάρκεια μεγάλη, γιατί φεύγουμε από τα 24. Το που θα πάμε δεν ξέρω. Μπέλος. 24 όλα. Εφρεμίδης. Προύσαλης. Μούχλιας. Ναι. 25-24. Ο μικρός δείχνει χαρακτήρα. Πήρε δύο συνεχόμενες μπάλες που καίγανε. Ο Προύσαλης δεν μπορεί Θανάση να παίζει τέτοια τον Αρμενάκη. Τι γίνεται. Σετ μπολ για τον Ηρακλή με τον Προύσαλη στο σέρβις. Καρτόσο, Ντρογκάρης, πρώτος χρόνος. Α! Και να τον μπλοκάρει ο Βαραγκής, δεν τα κατάφερε 25 όλα. Κάτω μάτς, ούτε 12 δεν τελειώνει, να ξέρεις. Άμα γίνει τώρα το 1-2. Αν γίνει το 1-2, το tie break δεν χαλάει ποτέ. Αν βάλουν το τελικό αύριο 5 είναι σκάνδαλο. Κάτσε τώρα, επικεντρώσου το παιχνίδι, έχει ακόμα δρόμο. Κάτσε μην να γίνει πρώτο 1-2, γιατί 25 όλα είναι, δεν είναι. Περίμενε. Ο Αρμενάκης δεν πέρασε, ο Μπατατζίμ στο πλασέ, ο Αρμενάκης στην άμυνα. Ο Εφρεμίδης για τον Αμούχλια. Block out, πόντος από τον μικρό. Συνεχίζω να το λέω μικρό για γούρι. Μικρός είναι, αλλά εντάξει.
Δεν τον μιλιώνω που το λέω μικρό. Πάλι καλός είναι. Και από την ώρα που μπήκε βοηθάει. Έχεις αντίρρηση για το Βασιλάκι. Ανάση. Πόσο χρόνο είναι? Το 96 γεννημένο. Μάλιστα. Μπράβο. Το σέρβις τώρα. Έλα ρε, έλα ρε. Το ματιάξαμε. Πάνω στο φιλέ. Εδώ είναι θέμα απειρία. Καλά, το κάνουν και έμπειροι. Εντάξει, το κάνουν και έμπειροι παίκτες. Δεν είναι... Παίρνει μια επίθεση που καίει φωτιά και είναι στο set ball και ρίχνει την μπάλα στο φιλέ. 26 όλα. Με τον Silver Angel στο service. Ρέμσα Ζαξού 1-0. Εφρεμίδης δέχεται το μπλοκ από τον Πανταλέοντα. Και έχουμε match ball για τον Παναθηναϊκό. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Είναι match ball αυτή τη στιγμή, γιατί αν ο Παναθηναϊκός πάρει το set, περνάει στο τελικό. Αν είναι δυνατόν. Βρακλής που βρέθηκε μπροστά με 3, με 2, ξανά με 2, είχε 2 set ball και τώρα είναι πάλι το να κυνηγάει. Το σέρβις ο Παναθηναϊκός. Μούχλιας έβγαλε. Κρούσταλης για τον Αρμενάκη. Πήρε το πόντο και ισοφαρίζει ο Αρμενάκης. 27 όλα. Και κάνουμε ένα ουφ και προχωράμε. Και όπως καταλαβαίνεις έχουμε δρόμο, έτσι, ακόμα στα 27 είμαστε. Νίκος Μαραγλής. Κλείνει τις αλλαγές του Ανδρεόπουλος. Πέρασε το γιο του ξανά στον πάγκο. Τον χαράλαμπο Ανδρεόπουλος. Μαραγλής στο σέρβις. Υποδοχή, Δρογκάρης για τον Μπέλο. Πάνω στο φιλέ. Πόντος για τον Ηρακλή. 28-27 set ball. Κακή επίθεση του Μπέλου. Πάνω στο φιλέ. Μαραγλής ξανά. Το set ball. Ας τελειώσει τώρα. Time out από τον Ανδρεόπουλο. Για να δούμε αν θα φέρει πάλι αποτέλεσμα, γιατί τις προηγούμενες φορές που πήρε time out, όντως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Και κρατούσε ο Μπαγάσας time out τώρα στο 28-27. Αυτός είπε είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι καλός, εντάξει. Για να τον πήραν στην Ομοσπονδία, είναι καλός προπονητής. Έχει κάνει καλή πορεία με τη Λαμία όταν ήταν Α1. Είναι καλός προπονητής. Μάλιστα. Μειώνει η Τουρ μέσα σε 2 λεπτά από 3-0 σε 3-2. Γκαζελέκ Τουρ 3-2. Νεότερο γκολ στη Β' Γαλλίας. Έχουμε επιστροφή στο ματ. Ηρακλής Παναθηναϊκός 28-27. Νίκος Μαραγδής στο σέρβις. Μιλάμε για ένα παιχνίδι απίστευτο. Αν εξαιρέσει το δεύτερο σετ που ο Ηρακλής ήταν τραγικός. Σετ γκολ για την ομάδα του Ορφανού. Μαραγδής. Δρογκάρης, Πατατσίμ, παίρνει το πόντο και ισοφαρίζει 28 όλα. Πού θα πάει πάλι αυτό. Ήρεμα, ήρεμα, λέει ο Προύσταλης στο μικρό το Μούχλια. Γιώργος Δρογκάρης, ο φασαδόρος του Παναθηναϊκού στο σέρβις. Το επιχειρεί, Μούχλιας έβγαλε. Προύσταλης για τον Αρμενάκη, ναι! 29-28 από τον Αρμενάκη. Πάει και τον αγκαλιάσει ο Παπαγιούτας. Ο Αρμενάκης του πιάνει λίγο τον αγώνα του. Είναι έτοιμος να σερβίρει. 29-28, τέταρτο σετ μπολ για τον Ηρακλή στο τρίτο σετ. Αρμενάκης δυσκόλεψε τον Πατατζίμ. Δρογκάρης για τον Πατατζίμ. Το μπλοκ τον περίμενε. Δρογκάρης για τον Μπέλο, ξανά μπλοκ ο Προύσταλης, ευκαιρία τώρα, Παπαλιούτας, για τον Αρμενάκη, πάρε τον πόντο! Όχι, άωτι, 29 όλα. Δεν γίνεται ρε. Να πω πάλι ότι έχασε πέναλτι, να το ξαναβώ. Χωρίς μπλοκ ήταν. Μην το λες να γυρίσει το γούρι. Μυαλό δεν βάζει εσύ. Γούρι και παγούρι τώρα, 29 όλα. Άσυστα από τον Πατατσί. 29-30, match ball για τον Παναθηναϊκό. Ο Εφρεμίδης εκεί κοιμήθηκε.
ο πιο εύκολος άσος για τον Πανταζίμ στη ζωή του ήταν αυτός. Ματ μπολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής που είχε 4 χαμένα σετ μπολ. Μούχλιας. Μπρούσαλης. Για τον Εφρεμίδη. Πόντος. 30 όλα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Είναι... Το μεγάλο πρόβλημα το αντιμετωπίζω δεύτερο εγώ. Σετ είναι. Δεύτερο σετ. Το μεγάλο, εσύ το είναι Γιώργος και στη Ρόδο. Εντάξει, εμείς που είμαστε εδώ πέρα... Περίμενε. Δεν σου είπα. Εδώ και 1,5 σετ πρέπει να πάω στο ΒΣ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, ό,τι και να γίνει, θα κάνουμε διάλειμμα. Οπότε να ξέρεις, δεν είναι, θα πας σαν άνθρωπος. Δεν είναι, 30, τι κάνουμε. 31. Είναι παιχνίδι ειδικών συνδικών. Έχουν πάει δύο σετ στους 30 πλάς πόντους. Δεν μπορείς να φανταστείς τι τραβάω. 30-31. Ας το πάρει να κλείσει και ας πάω εγώ αύριο. Αλλά μάτς πόλο Παναθηναϊκός με τον Μπέλο να κάνει το 30-31. Πανταλέω στο σέρβις. Εφρεμίδης, Προύσαλης, Αρμενάκης, Πόντος, 31 όλα. Πάρε καθεντήρα. 32-34. Πώς? Πάρε καθεντήρα. Δεν την παλεύω με την καμία. Άστο, δεν το συζητάμε. Θες να πας να κάνω εγώ την περιγραφή? Όχι, 31 όλα. Φέρκισον, Δρογκάρης, μπλοκάω το καρτό στο 31-32. Ματ-μπολ ο Παναθηναϊκός. Είναι το τρίτο ματ-μπολ που έχει ο Παναθηναϊκός. Ωραία, είναι στη βραδιά, είναι το 15ο που έχει. Όχι, όχι. Εντάξει, τρίτο λέμε τώρα, παιδί μου. Εντάξει. Στη βραδιά, λέω, στη βραδιά. Τι λες για σετ-μπολ. Ναι, για το παιχνίδι, λέω, όχι... Έξω, το σέρβις του Μπέλου, 32-32. Άρα και αυτό για να κατακτηθεί πρέπει να πάμε στους 34 minimum, όσο πήγε και το πρώτο, 34-32. Ναι, τουλάχιστον. Μήνυμα. Ο Προύσαλης πάει και τους λέει, τους συμπαίκτες του, θα το πάρουμε τώρα. Για να δούμε. Καρτόσο, Δρογκάρης, Καρτόσο, block out, πόντος για τον Βραζιλιάνο, match ball ξανά για τον Παναθηναϊκό, το πέμπτο, το τρίτο σετ. 32-33. Ένα σετ για γερά νεύρα. Για υπομονή, για επιμονή. Για ψυχραιμία, για καθαρό μυαλό, τρόπος του δεν έχει καθαρό μυαλό τώρα. Καρτόσο στο σέρβις. Πολύ δύσκολα έβγαλε ο Μπαμπαλιούτας. Αρμενάκης, Εφρεμίδης, Μπαμπαλιούτας, Αρμενάκης, ξανά ναι! 33-33. Στο κελί 33. Μαργαρίτης, σημαδιακό πώς είναι, να ξέρεις. Σημαδιακό. Θα μειώσω, να κλείσει ένα-δύο. Σημαντικό γιατί ο Γιώργος είδε και τραγούδι για τον Ηρακλή. Βασίλης Μούχλια. 33 όλα. Κούστα έβγαλε. Δρογκάρι. Πρώτος χρόνος. Δεν μπορεί να βγάλει άμυνα ο Προύσαλης. Από την πρώτη του Μούχλια. 33-34. Match ball για τον Παναθηναϊκό. Νούμερο 6 match ball. Ο Ηρακλής έχει χαμένα 4 set ball στο τρίτο set. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 χαμένα match ball. Δεν μπόλο η Ρακλή για να κάνει το 1-2, μάτς μπόλο ο Παναθηναϊκός για να κάνει το 0-3. Και τώρα είναι στο σέρβις, Μπαμπαλιούτας, Προύσαλης, Εφρεμίδης, ναι! 34-34. Αυτό δεν είναι βολή. Αυτό είναι... Στο χόκκινο, φέρνει λίγο σε χάντμπολ, φέρνει λίγο σε χόκκινο νομίζω. Όχι, είναι 34 στο χάντμπολ, όχι. Ράγμπι είναι ράγμπι. Ράγμπι δεν βλέπω, δεν έχω ιδέα. Είναι ράγμπι. Γιατί... Δραχμάς δεν δίδομαι. Μαραγδί. Υποδοχή, Δρογκάρι, πρώτος χρόνος του Πανταλέοντα, η μπάλα είναι έξω. Έξω είναι η μπάλα, βέβαια. Έξω είναι η μπάλα, 35-34. Έξω είναι η μπάλα, τι ζητάει Παναθηναϊκός. Βίντεο για Παναθηναϊκό. Άμα δώσει επανάληψη, θα μπω μέσα, να ξέρεις. Το λέω, αλήθεια. Μπες μέσα, να το διακόψεις. Άμα δω... Μπες με πιστόλι. Θα μπω μέσα, σαν τον Καράουλο. 35-34 σετ μπολ ο Ηρακλής. Η μπάλα είναι έξω από τον πρώτο χρόνο του Πανταλέοντα. Ο Πανταλέον ζήτησε μπλοκ. Μπλοκ δεν υπήρξε. Βίντεο νομίζω δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν φαίνεται, δεν φαίνεται να υπάρχει μπλοκάουτ. Πάμε ναι, η μπάλα είναι ξεκάθαρα έξω. 35-34.
στο replay που παίρνουμε τώρα είναι ξεκάθαρα έξω. Δροκάρης, ο Μούχλιας, ο Καρτόσο, ο Δροκάρης, το πλαστέ, έβγαλε ο Σπαραγδής, ο Εφρεμίδης να περάσει, ο Κούστα, ο Δροκάρης, το μπλοκ του Φέρκισον, τέσσερις είναι. Ναι, ναι, ο Ιρακλής βιώνει, ναι, 36-34. Μάλιστα. 1-2 στα σετ. Πάω στο βεσέ και επανέλθω. Γιώργο. Πάνε στο ΒΣΕ, εγώ σε αφήνω στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου. Πάω σπίτι να το γυρίσουμε με το σκηνικό που είπαμε, τηλεόραση και ραδιόφωνο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Καλησπέρα και από εμένα. Νίκος Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αφήσαμε το Θανάση Κυλόνι να αποχωρήσει. Μέχρι τις 12 θα πάμε παρέμβαση και μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται στη Ρόδο για τα τελικά του κυπέλου στο βόλεϊ. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-2 στα σετ. 1-1 τώρα και πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Γιώργος Ματζιούκης. Γιώργο, καλησπέρα και από μένα. Γεια σου Νίκο. Βλέπω και ξαναβλέπω τον ηλεκτρονικό πίνακα απέναντί μου. Ναι. Και πραγματικά, εντάξει, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουμε δει 32-34 στο πρώτο σετ και 36-34 στο τρίτο σετ. Προς νερού σου πήγες Γιώργο, με αυτό είναι το σημαντικό. Για να μπορείς να βγάλεις το τέταρτο. Πήγα. Δεν το έχω ξαναπάθει αυτό. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που το παθαίνω, τόσο δυσκολία να περνάω την ώρα του αέρα, αλλά δεν γινόταν και διαφορετικά. Μάλιστα. Θυμίζουμε Ηρακλής Παναθηναϊκός, μάλλον, ναι, Ηρακλής Παναθηναϊκός, γιατί τυπικά είναι ο Ηρακλής Παίδοχος. 1-2 σετ, 32-34. 17-25, 0-2 Παναθηναϊκός στα σετ. Και 36-34 μειώνει ο Ηρακλής 1-2 και προηγείται 3-2 με αρνητικό πρωταγωνιστή το Μιλωνάκη που στο πρώτο σετ νομίζω στέρισε το σετ από τον Ηρακλή με μια απόφαση που δεν έχει προηγούμενο στα χρονικά. Από τη στιγμή που έπρεπε να αποφασίσει αν θα δώσει τον πόντο στον Παναθηναϊκό ή στον Ηρακλή, δίνει τον πόντο στον Παναθηναϊκό. Βίντεο ένσταση ο Ηρακλής. Στο βίντεο διαπιστώνουν οι διαιτές ότι ο Ηρακλής έχει δίκιο, αλλά δεν δίνει τον πόντο στον Ηρακλή και δίνει επανάληψη. Το έχεις ξαναδεί ποτέ αυτό εσύ? Όλα θα τα δούμε φίλε απόψε, να ξέρεις. Μας βλέπουμε, έχει τη μία εδώ πέρα να είμαστε. Μετά τι έχει, Στέφανος Σωτηρόπουλος? Ναι. Το προλαβαίνω. Εύκολα. Προλαβαίνω. 3-4 Παναθηναϊκός. Μπρούσαλης, Αρμενάκης, Πλαστέ, ωραίο. 4 όλα. Το τέταρτο σετ. Η ώρα είναι 11:10. Το προηγούμενο μάτς που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό τελείωσε 8:15, 8 κάπου εκεί. Είναι 11:10, Ηρακλής και Παναθηναϊκός ακόμα παίζουν. Ο Μπέλος θα πάρει τον πόντο. Και τα λέω αυτά γιατί αύριο ο τελικός είναι στις 5. Βάσει τηλεόραση, στη τηλεόραση η έρτα που βάζει να γίνει στις 5. 4-5 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Εφρεμίδη στην υποδοχή, Μπρούσαλης για τον Μούχλια, μπάλα είναι έξω, κακή επίθεση από τον νεαρό, ο Ηρακλής ζητάει block out. Δες βίντεο του λέει ο Ανδρεόπουλος του Ορφανού. Ο Ορφανός λογομαχεί με τον Ανδρεόπουλο, οι δύο προπονητές. 4-6 ο πόντος είναι για τον Ηρακλή, για τον Παναθηναϊκό συγγνώμη. Ο Μιλωνάκης τι λέει? Κίτρινη κάρτα και στους δύο προπονητές που λογομάχησαν. Και στον Γιάννη Ορφανό και στον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-2 σετ και 4-6 στο τέταρτο. Να δούμε αν ο Ηρακλής έχει κι άλλη απάντηση να οδηγεί στο μπατ στο tie break με μεγάλη ανατροπή από 0-2. Με μεγάλη επιστροφή. Υπάρχει κόσμος που είναι εδώ στο γήπεδο όπως και εγώ από τις 3:30 και πιάσαμε 8 ωράκι Νικόλα. Πολλές ώρες φίλε. 3:30 είχαμε στο γήπεδο. Να πιάσουμε θέση αυτά, να δούμε το πρώτο μάτς. Σε βλέπω να κλείζω δεκάρο. Κάτσε να δούμε. 5-6 είναι ένα τρελό παιχνίδι. Τρελό πραγματικά. Αν εξαιρέσει το 17-25 που ο Ηρακλής δεν κατέβηκε στο δεύτερο σετ. Τα πρώτα δύο, 32-34 και 36-34, εντάξει, δεν υπάρχει. Εγώ να ξέρεις αυτό που απολαμβάνω περισσότερο είναι Λάιμπα Μπαλιούτα, τίποτα άλλο.
Φέργκισον στο σέρβις. Καρντόσο με δάχτυλα στην υποδοχή. Ο Καρντόσο θα πάρει και την επίθεση και θα κάνει το 5-7 ο Βραζιλιάνος που είναι πάρα πολύ καλό σήμερα. Ένας από τους ξένους που το είπα αρκετές φορές σήμερα, αλλά το λέω γιατί δεν συνηθίζουν πολλοί σύλλογοι να έχουν χωσάδες. Είχε πρόβλημα ο Βολεϊκός Παναθηναϊκός, ήρθε το Γενάρη ο Στράκης Γιαννακόπουλος, έφερε 4 ξένους για να σώσει τον Παναθηναϊκό. 6-7. Και ξέρεις ότι το αν θα σωθεί ή όχι ο Παναθηναϊκός αφορά και τον Άρη, μιας και σε έχω στη γραμμή. Για τον Βόλεϊ μιλάω. Με ποιον είναι ο Παναθηναϊκός? Το αν θα σωθεί ή όχι ο Παναθηναϊκός αφορά και τον Άρη. Με ποιον παίζει, με ποιον παίζει τώρα? Παίζει την Πέμπτη στο Αιγίνιο. Μπλοκ από τον Σταραγδί, 7-7. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει 2 σετ στο Αιγίνιο για να κερδίσει μετά στην έδρα την Αλεξανδρούπολη και να παραμείνει. Αλλιώς θα υποβιβαστεί στην Α2. Που έχει υποβιβαστεί πριν 4 χρόνια στην Α2, αλλά ήταν υποβιβασμός αλαλεβαδιακού. Δηλαδή το γήπεδο έπεσε, τα χαρτιά παρέμεινε, γιατί ποιον ρίξανε για να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό? Μπράβο. Εύκολο ήταν. 7-8 ο Παναθηναϊκός. Πρώτο τεχνικό time-out, η πράσινη μπροστά. Αν έχει να ρίξει κάτι στο λαό, ρίξει το. Να πάρουμε λίγο το λόγο, να πάρεις και εσύ τις ανάσες σου, Γιώργο μου. Θα κάνουμε τώρα κάτι πολύ εξαιρετικό. Λοιπόν, Βασίλη, δώσε με αυτό το μικρόφωνο. Ωραία. Για να έχω μπροστά μου και το live, να δούμε αν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, τι τα έχει κάνει ο Κιλώνης εδώ πέρα, τα έχει, πώς τα έχει κάνει. Λοιπόν, ας το πάρουμε να δούμε. Από την αρχής καθυστέρηση έχουμε Lens Havre 3-3. Entete Consola 1-0. Sablé Grenoble 1-0. Boulon Po 1-1. Concarné Avrané 2-2. Dunkerque Red Star 0-1. Πόρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα, χαμός. Maastricht ως 1-1 στις καθυστερήσεις και αυτό. Λοιπόν, Σπάρτα Πράγας Γιάμπλονετς 2-0 στην Τσεχία. Λοιπόν, για να πάμε πιο κάτω. Dijon Lyon 1-1. Μας έχει αφήσει ο Κιλούνης εδώ πέρα να βγάλουμε ένα over 3,5 το οποίο θέλει για να πληρωθεί ο άνθρωπος. Μπράγκα Μαρίτιμο 0-0 στο 22ο λεπτό. Μίλγορ Φούλα 0-1. Ντάνταλκ Ντέρικ Σίτι 2-2. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε στη Ρόδο και στο Γιώργο Ματζούκη. Ο Εθρεμίδης κάνει το 8-8. Στο τέταρτο σετ. Ο Μούγκλιας στο σέρβις, αυτός από τον Βασιλάκη. 9-8 από τον Βασίλη τον Μούγκλια, που από την ώρα που μπήκε έχει βοηθήσει πολύ. Με τα λάθη του και την απειρία του, αλλά πήρε πάρα πολλές μπάλες που καίγανε. Και επιθέσεις παίρνει τώρα και τον Άσο, Ρακλής 9-8 μπροστά. Πατατζίν στην υποδοχή, θα πάρει και την επίθεση, out είναι η μπάλα. Out είναι η μπάλα, στην 2 Ηρακλής, 18. Και τα ήρα-ήρα από τους τρελούς που ήρθαν και στη Ρόδο. Μούχλιας. Ανδρεόπουλος έβγαλε Δρογκάρης για τον Πατατζίν. Ο Μπαμπαλιούτα στην άμυνα, προύσταλης ευκαιρία για τον Εφρεμίδη. Ο Κούσα έβγαλε ο Δρογκάρης για τον Πατατζή. Μπλοκ από τον Σμαραγδί. 11-8. 11-8 από τον Νίκο Σμαραγδί. Και τα ήρα-ήρα στο βάθος, δεν ξέρω αν έρχονται προς το στούντιο. Έρχονται. Ο Ρόδος λέω το σοφού. Κάνα πακέτο δρόμος. Μιλισεκόντ. Στα μιλισεκόντ. 11-8 time out, Νικόλα. Ωραία. Παίρνει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάρει και εσύ τις ανάσεις, όπως πήρε time out και ο Παναθηναϊκός. 11-8 μπροστά, Ερακλής πάει να στείλει το μάζο tie break. Λοιπόν, έχουμε στο στοίχημα Κονκαρνέ, Αβρανές 2-2, Dunkerque, Red Star 0-1, Σπάρτα Πράγας, Γιάμπλονς 2-0. Βεβαίως. Λοιπόν, κάτσε να δούμε γιατί είχαμε αφήσει κάποια νωρίτερα. Λοιπόν, είπαμε το 0-0 στην Πορτογαλία, Μπράγκα Μαρίτιμο, Σάμροκ Ρόβερς, Λίμερικ 1-0, Μποέμια Σκόρκ Σίτι 0-1. Λοιπόν,
για να κατέβουμε και πιο κάτω. Λοιπόν, αυτά είναι τα τελικά. Αυτά όσον αφορά το στοίχημα και τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη. Watford United, Bray Wanderers 0-0 βλέπω. Dundalk Derry City 2-2. Και βλέπω τους παίχτες να επιστρέφουν στο γήπεδο και δίνουμε ξανά το λόγο στο Γιώργο Ματζιούκη. Γιώργο. Μπαταζή με δάχτυλα στην υποδοχή. Επίθεση από το Μπέλο έξω. 12-8 ο Ηρακλής. Σάββατο. Σούρχομαι. Απειλώ το Σάββατο, όπως καταλάβεις, γιατί ακόμα είμαι Παρασκευή. Σίγουρα πάμε, Γιώργο μου, ναι, το βλέπω να έρχεται. Μούχλια, το σέρβις. Ο Ηρακλής στο 12-8. Δρογκάρης για τον Μπατατζή. Μπαμπαλιούτας βγάζει την άμυνα. Μπρούσαλης για τον Εφρεμίδη. Πλασέ, ναι! 13-8. Τι θέτε. Ο Ηρακλής που επιστρέφει και στα σετ μειώνοντας και στο τέταρτο κάνει τον Ανδρεόπουλο να ξαναπάρει στο καπάκι. Νικόλα μου, time out. Μάλιστα. Λοιπόν, νέο time out στην Ρόδο και στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να δούμε αν προλάβαμε να έχουμε κάτι στο στοίχημα. Έχουμε goal Watford United Bray Wanderers 1-0. Στο 54ο λεπτό βλέπω. Το 1-1 έχουμε ημίχρονο στη Γαλλία Dijon Lyon 1-1. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει κολλήσει εδώ πέρα πάλι. Για να δούμε. Κόρντομπα Σεβίλη Ατλέτικο 2-0. Λεγανιές Δε Πρωτεύουλα Κούρνια 0-0. Wexford Youths Athlon Town 1-0. Finn Harps Cappendly FC 0-0. Ποιος τα παίζει αυτά, ρε φίλε, δηλαδή τώρα. Summer Crovers Limerick 1-0 ημίχρονο. Λοιπόν, τα περισσότερα είναι ημίχρονα από ό,τι βλέπω. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα υπόλοιπα. Πάμε ξανά στη Ρόδο και στο Γιώργο Ματζιούκη. Γιώργο. Ο Βασίλης Μπούχλιας στο σέρβις. Άσος! 14-8 από τον Βασιλάκη. Όχι τον Καΐλα, τον Μούχλια. Έπεσες, τι έγινε. ήταν λίγο, δε. ήταν λίγο απότομο. Ζητάω από το Λίπερο υπερορίες σήμερα. Μούχλια ξανά, Μπατατζίν. Δρογκάρης για τον Μπατατζίν. Out! 15-8! Τι κάνεις, Νίκο, Παπαδόπουλε, όλα καλά. Και να προσαρμόζω τα πλάνα μου για το βράδυ, Γιώργο. Ναι, κι εγώ. Ηρακλής Παναθηναϊκός 1-2 σετ και 15-8. Ο Ηρακλής πάει από το 0-2 σετ να το οδηγήσει το ματ. Τον δεύτερο ημιτελικό στο tie break. Δρογκάρης. Έκανε λάθος, Μπαμπαλιούτας, Προύσαλης, Μούχλιας, έβγαλε ο Κούστα, Δρογκάρης για τον Μπατατζίμ. Πήρε τον πόντο μετά από ώρα ο Παναθηναϊκός, 15-9. 15-9, μειώνει η ομάδα του Ανδρεόπουλου με τον Γιώργο Δρογκάρη στο σέρβις. Θυμίζουμε, ο ΠΑΟΚ περιμένει αντίπαλο από τις 8 και κάτι. Είμαστε 11 η ώρα και ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν ξέρει ποιον θα αντιμετωπίσει αύριο στο τελικό. Άσος από τον Τροκάρι. Ασυνεννοηθεί στην υποδοχή. Τέλος, λέει ο Σβαραγδής. Πάμε παρακάτω. 15-10. Ο Ηρακλής που πήρε τη μεγαλύτερη του διαφορά στο παιχνίδι στο 15-8. Και τώρα 15-10 μείωσε με τον Άσο ο Τροκάρις που είναι πάλι στο σέρβις. Μούχλιας θα βγάλει. Όχι καλά όμως ο Πατατζίν. Θα το εκμεταλλευτεί και θα κάνει το 15-11, εδώ ένα time out χρειάζεται. Το 15-8 έγινε 15-11, ο Παναθηναϊκός σήμερα έχει δείξει ότι είναι ικανότατος να ροκανίζει διαφορές και να περνάει μπροστά από εκεί που δεν το περιμένεις. Να μην γίνει και τώρα, από το 15-8 να γυρίσει το σετ. 15-11. Πολύ δύσκολη υποδοχή. Εφρεμίδης όμως πήρε το πόντο. 16-11. Νικό. Έλα. Δεύτερο τεχνικό time out. Ωραία. Πάρε τις ανάσες σου, φιλαράκι μου. Παίρνω. Πάρτες. Λοιπόν, το βράδυ είναι μεγάλο, κυρίες και κύριοι, όπως έχετε καταλάβει. Εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τον Ηρακλή. Να πηγαίνει ολοταχώς για το 2-2 και το tie break. Μίλγολ Φούλα 0-1 στο 56. Κόβερτι Steven Age 3-1 στο 54ο λεπτό. Λοιπόν, κάτσα να έχουμε τίποτα άλλο. Στο Βέλγιο Ζούλ Ντεβάρη και με Κορτράικ στο 73ο λεπτό είναι 1-0.
Στη δεύτερη κατηγορία Σεντ-Σιλουάζ Βέστερλο 0-2. Μίχον είπαμε στη Γαλλία Ντιζόν Λιόν 1-1 ξεκινά σε λίγο το δεύτερο μέρος. Γκολ έχουμε στην Νασιονάλ της Γαλλίας Dunkerque Ερυθρός Αστέρας 0-2 στις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία Gladbach Wolfsburg 3-0 στο 23ο λεπτό. Στη Δανία 88 Βέιλε Ρόσκιλντε. Τι να αυτά. 1-0 δηλαδή ο Χριστός και Παναγία. Επιστρέφουν οι ομάδες βλέπω στο γήπεδο. Είναι ο Ηρακλής μπροστά στο δεύτερο τεχνικό time out. Και πάμε να δώσουμε ξανά το λόγο στο Γιώργο Ματζιούκη. Γιώργο. Αλλαγή τακτικής από Γιάννη Ορφανό. Περνάει για λίγο τον Αντώνη τον Βουράκη. Και στον πάγκο Βασίλης Ομούχλιας να πάρει διανά στο Μούχλιας που κάνει φοβερό ματζ. Η αλλαγή του Ορφανού στη θέση του Τζιουμάκα που είχε ξεκινήσει βασικός. Δρογκάρης Πανταλέο, πρώτος χρόνος μειώνει 16-12. Οι φίλοι του Ρακλή που έχουν έρθει μέχρι εδώ πραγματικά είναι τρελοί και φωνάζουν συνεχώς. Δεν είναι και δίπλα η Ρόδος. 16-12 Πανταλτίνη στο σέρβις. Κουράκης, Προύσαλης, Αρμενάκης, Πλασέο, Κούρτα έβγαλε. Ο Δρογκάρης για τον Μπέλο μπλοκ από τον Εφρεμίδη. Ναι. 17-12. Πόσες φορές το είπα το ναι, δεν πειράζει. Αρμενάκη, ένα respect για τον Παπαλιούτα Νικόλα που εντάξει οι λόγοι είναι προφανείς, αλλά και ένα respect για τον Αρμενάκη που παίζει με τεράστιο πόνο στον αγώνα και αντέχει. Έστειλε την μπάλα στο φίλε τώρα. 17-13. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να πονάς σε ό,τι και αν κάνεις με το δεξί σου χέρι που είναι και το όπλο σου. Έτσι για βόλεϊ μιλάμε. Πανταλέον. Το σέρβις. Το 17-13 ο Ηρακλής στο τέταρτο σετ. Εφρεμίδης. Προύσαλης. Εφρεμίδης! 18-13. Στην πέντε ξανά η ομάδα του Ορφανού. Ο Ηρακλής είναι ολοζώντανος. Το τέταρτο σετ. Αρχικά ζωντάνευσε στο τρίτο που το πήρε με 36-34. Και τώρα 18-13, Εφρεμίδης στο σέρβις. Ανδρεόπουλος υποδοχή, δεν ήταν καλή, θα πάρει την επίθεση από τον Δρογκάρη. Block out όμως, ο μικρός παίρνει τον ποντό. Ο γιος του προπονητή. 18-14. Χρήστος Μπέλος στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό. Μπέλος στο σέρβις. Υποδοχή από τον Εφρεμίδη. Προύσαλης. Μούχλιας. Μπλοκ. Δρογκάρης. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρεόπουλο. Φιλέ από τον Φέργκισον. Του έπεσε άσκαλα πάνω σε αυτό. Μειώνει ο Παναθηναϊκός στις 3-18-15 σε πολύ πολύ κρίσιμο σημείο. Το 18-13 έγινε 18-15. Είναι το κλασικό comeback που κάνει ο Παναθηναϊκός πάντα όταν είναι πίσω. Το θέμα είναι να αντέξει η Ηρακλή. Εφρεμίδης. Προύσαλης. Φέργκισον. 19-15. Ο Μπαχαμέζος τον πρώτο χρόνο. Αν εξαιρέσεις 2-3 στιγμές, κατά τα άλλα είναι σταθερότατος. Ο Μπάιρο Φέργκισον. Ηρακλής Παναθηναϊκός, τέταρτο σετ, 19-15. Ώρα 11:06 πρώτα λεπτά Ελλάδος. Champions League φάση, έτσι. Πραγματικά. Ανδρεόπουλος, Δρογκάρης, Μπέλος. Περίμενε με μονόπλοκο Μούφλιας, αλλά ο Μπέλος πήρε το πόνο. Ευτυχώς δεν έχει παράταση και πέναλτι, Νίκο. Άσε ρε τώρα, ναι. Πάνω κάτω θα τελειώσει την ώρα που τελειώνει το μάθος του Champions League. Είσαι όπως το βλέπω, εντάξει. Μάλλον. 19-16. Αν δεν τραβήξουν πολύ τα σετ, λογικά εκεί. Αυτό δεν θα τραβήξεις. Εφρεμίδης, η μπάλα είναι μέσα. Έχει μπλοκ μάλλον, δεν είναι μέσα έξω, είναι, αλλά είναι block out. Συγγνώμη. 20-16. Ρακλής πάει στο 20 πρώτος με διαφορά 4 πόντων.
Προύσαλης, αρχηγός του Ηρακλής στο σέρβις. Ανδρεόπουλος με δάχτυλα, Δρογκάρης. Για τον Πατατή, η μπάλα είναι έξω. Το δωράκι από τη Βραζιλία ήρθε με τη Ρόδο. Και ο Ηρακλής κάνει το 21-16. Το δωράκι το έκανε ο Ενρίκε Πατατζήμ. Με την άλλη επίθεση. Την 5 ξανά για τον Ηρακλή με τον Προύσαλη στο σέρβις. Ανδρεόπουλος με δάχτυλα, Δρογκάρη για τον Μπέλο. Πότος, μειώνει ο Χρήστος Μπέλος. 21-16. 17, συγγνώμη. Την 4 για τον Ηρακλή. Το σέρβις, ο Ντράκε. Φίλντερ-Νέιτελ. Πολύ δύσκολο επίπεδο. Μπούχλια. Κακή υποδοχή, μπάλα πέρασε απέναντι. Ο Μπέλος έβγαλε ο Παπαλιούτας απίστευτη άμυνα. Και ο Μούχλιας θέλει απλά να περάσει. Ο Ανδρεόπουλος, ο Δρογκάρης, ο Μπατατζή, βγάζει άμυνα ξανά. Ο Εφρεμίδης, αλλά η μπάλα περνάει έξω και ο Παναθηναϊκός μειώνει πάλι στους 321-18. Δεν μπορεί να ηρεμήσει ο Ηρακλής καθόλου με τον Παναθηναϊκό που δεν τα παρατάει. Time out, ο Γιάννης Ορφανός. Πάρε μια ανάσα Γιώργο να πούμε και... Συνέχεια στο Team 5 ο Ηρακλής. Μειώνει στο μείον 2, στο μείον 3 Παναθηναϊκός. Ξανά στο Team 5 ο Ηρακλής, ξανά στο αυτό το βιολί έχουμε. Πάμε Νίκο. Ωραία, πάρε μια ανάσα Γιώργο, έχουμε κάποια γκολ στο στοίχημα. Dijon Lyon 1-2, μια χαρά πέτω το βρίκτρι σημείς του γυλώνει. Jules de Vargue με Cork Track 2-0. Έχουμε, ναι, τώρα μόλις μπήκε στο 20 λεπτό το γκολ για τους γηπεδούχους. Λοιπόν, στη Γερμανία Gladbach Wolfsburg 3-0 στο 80. Millwall Fulham 0-2 στο 63 για την Championship της Αγγλίας. Το είπαμε τον κόλ της Jules de Vargue. Στην Ισπανία Leganés Deportivo La Coruña 0-0 στο 53. Córdoba Sevilla B 2-0 και Oviedo Valladolid 0-0. Αυτά τα παιχνίδια την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 53ο λεπτό. Στην τρίτη κατηγορία της Ιταλίας Pisa Ποτεντέρα 1-0, 1-0. Λοιπόν, και Μπράγκα Μαρίτιμο 0-0 στο 36ο λεπτό. Πάμε ξανά στη Ρόδο. Γιώργο, έχεις το λόγο. Προύσαλης, Αρμενάκη, ναι, 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 ναι. Πάλι πολλές φορές το είπα, συγγνώμη, παρασύρωμαι. 22-18. Το ναι εννοώ. Και λίγο θα πάρουμε τα περάκι. Φίλε, έχεις φάει τίποτα? Όχι. Καλή φάση. 22-18. Πατατζίμ, Δρογκάρης, Πανταλέον έξω. Έξω, 23-18. Λίγο ακόμα. 23-18, απίστευτο μάτς. Απίστευτο μάτς. Έχουμε περιγράψει και αν έχουμε περιγράψει 14 χρόνια τώρα στο Λίμπερο. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μου είχε άκουσει. Για βόλε μιλάω. 23-19. Από το σέρβις που πήγε στο φιλέ του Μούχλια. Και τώρα Γιώργος Δρογκάρης, ο πασταδόρος του Παναθηναϊκού. Το σέρβις, το 23-19. Έβγαλε ο Μούχλιας Προύσαλης για τον Αρμενάκη. Η μπάλα είναι έξω. Κακή επίθεση από τον Αρμενάκη. 23-20. Αυτό που λέγαμε, Νίκο. Στην 5, στην 3, στην 2. Στην 5, στην 3, στην 2. Αυτό το διόλυμα. Το 23-18 είναι τώρα 23-20. Δρογκάρης στο σέρβις. Μούχλιας. Εφρεμίδης. Απλά πέρασε ο Μούχλιας. Πολύ κακή υποδοχή. Ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Πατατζή μέσα που θα μειώσει ακόμα περισσότερο στο 23-21. Time out. Έχει Ορφανός. Έχει. Το παίρνει. Το 23-18 γίνεται 23-21. Στο έργο αυτό είμαστε θεατές. Από την ώρα που ξεκίνησε αυτό το τέταρτο σετ, ο Ηρακλής δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Όποτε πάει να χαρεί που είναι στο συν 5, κάτι πάντα γίνεται και ο Παναθηναϊκός πάει στο μείον 2 και πλησιάζει. Τώρα πλησίασε πάλι στο 23-21, που είναι περιττό να πω το πιο κρίσιμο σημείο του σετ. Και του αγώνα ολόκληρου, δεν το συζητάμε. Ο Ηρακλής πρέπει οπωσδήποτε να πάρει το σετ, να ισοφαρίσει σε 2-2, να οδηγήσει τον δεύτερο συγκλονιστικότατο ημιτελικό και νομίζω πρέπει να είναι, αν και δεν τους θυμάμαι όλους απ' έξω, πρέπει να είναι και ο πιο συγκλονιστικός που έχουμε δει ποτέ.
με 32, 34 και 36, 34, το ένα και το πρώτο και το τρίτο. Γιώργο, μια παρένθεση να πω για το γκολ της Λιόν, τη Ζων Λιόν, 1-3 βγήκε το βέρ 3,5 του Κιλόνι, 3-0 και η Ζούλτε Βάρεγγεμ. Και για την Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός Αλγκύρης 63-55 στην τέταρτη περίοδο. Μονοπλοκ του Μπέλους τον Εφρεμίδη, 23-22. Αυτό είναι αυτοκτονία. Από το 23-18, το 23-22. Δρογκάρης του Σέρβις, Μούχλιας, Ρούσαλης, Αρμενάκη, Φλοκ πάλι 23 όλα. Αν είναι δυνατόν. Το μάτς ξανά από την αρχή. Το σετ μάλλον ξανά από την αρχή. Το μάτς. Το 23-18 γίνεται 23-23. Ο Ηρακλής έπρεπε να πάρει δύο πόντους για να φτάσει στο tie break και εδώ και ώρα δίνει το δικαίωμα στο Παναθηναϊκό να ελπίσει. Αρμενάκη. Φλοκ, Αρμενάκη, ευκαιρία. Προύσαλης. Πόντους και τον Παναθηναϊκό από το λάθος του Μούσαλου. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που βλέπω. Το 23-18 γίνεται 23-24 match ball για τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να το πιστέψω με τίποτα. Και θα μου πάρει κανένα χρόνο. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Τρόκαρη. Μούχλιας. Μούσαλη. Αρμενάκης. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία με τον Μπέλο. Που απλά θα περάσει. Μαραγδής, Προύσαλης, Αρμενάκης. Πάλι ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να τελειώσει με τον Δρογκάρη και τον Πατατσίμ, Παπαλιούτας. Μπούσα, Δρογκάρη, Πατατσίμ, Μπλοκ. Και είναι πόντος για τον Ηρακλή. 24-24. Η μπάλα είχε τροχιά. Το τρίτο σετ, το παιχνίδι που πάει μετά το 24. Ο Ηρακλής έχει τον είχε, έτσι ήταν 23-18 μπροστά. 23-18. Παραγδείς το σερβις, Ανδρεόπουλες, Δρογκάρης, Πανταλέον, βγάζει ο Ηρακλής με το Μούχλια. Λάθος πάσα από τον Παραγδί. Διπλή παλιά λέει το πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα ο Μιλονάκης. Εντάξει, τώρα του Ηρακλή δεν του φταίει ο Μιλονάκης. Είναι αυτοκτονία, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά όταν είσαι 23-18 δεν σου φταίει κανείς. Ματς γκολ για τον Παναθηναϊκό στο 24-25. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, δεν γίνει. Τέτοιο βραχυκύκλωμα δεν γίνει. Πατατσίς στο σέρβις. Υποδοχή, Προύσαλη για τον Αρμενάκη. Blockout! 25 όλα! Καλά, ευχαριστώ. Θα πω κάνα τραγούδι στο τέλος. 25-25. Τι βλέπουμε σήμερα πάλι. Όχι πάλι, τι βλέπουμε σήμερα. Γιατί αυτό δεν έχει πάλι. Αυτό δεν έχει πάλι που ζούμε. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά. Αρμενάκη, Κούστα, Δρογκάρη. Για τον Ανδρεόπουλο που καρφώνει 25-26. Τρίτο match ball για τον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής που ήταν πιο κοντά από ποτέ στο να πάει τον ημιτελικό στο tie break και τώρα είναι πάλι με την πλάτη στον τοίχο 25-26 ο Παναθηναϊκός που έχει match ball με τον Πανταλέοντα στο σέρβις. Εφρεμίδη δύσκολα, Προύσαλης για τον Αρμενάκη μέσα! 26-26! Νίκο, καλά είσαι. Σε εξαιρετική κατάσταση, φίλε, για σένα δεν ξέρω. Εγώ όχι. Κάτι κατάλαβα. Εγώ όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι. 32-34. 36-34. 26-26. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε κάποιους μας κοροϊδεύει σήμερα. Εφρεμίζει το σέρβις. Μπαντατζή με δάχτυλα. Ο πρώτος χρόνος κόπηκε. Ευκαιρία για τον Ηρακλή. Με τον Παπαλιούτα. Για τον Μούχλια που θα δεχτεί το μπλοκ. Ο Παπαλιούτος με το κεφάλι έβγαλε άμυνα. Ο Ανδρεόπουλος πήρε πόντο 26-27. Έκανε απίστευτη άμυνα με το κεφάλι νωρίτερα ο Παπαλιούτας. Αλλά ο Πιτσιρικάς έχει απίστευτο δράσος και αυτός.
26-27 match ball για τον Παναθηναϊκό που αποδεικνύεται πολύ σκληροκαρύδι όταν είναι πίσω με 23-18 και επιστρέφει στο σετ και έχει τέταρτο match ball. Τώρα δούμε τις αλλαγές, έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Κίτρινη κάρτα από τον Μιλονάκη στον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα τον Ρουσόπουλο που έκανε μια ώρα για να πει. 26-27 για τον Παναθηναϊκό που έχει match ball. Ο Ρακλής καλείται να ισοφαρίσει εκ νέου. Ο Μπέλος στο σέρβις. Φοβερή αγωνία. Ο Μπέλος στο σέρβις. Ποδοχή, Μπρούσαλη για τον Μούχλια. Ναι. 27-27. Block out από τον Βασιλάκη. Τον Μούχλια. Δεν έχουμε και αλκοόλ. Με νερό τη βγάζουμε τόση ώρα. Γιατί σήμερα θα αρχίσω να πίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, Νίκο. Σε θέλω, να πιω σήμερα. Σε θέλω ήρεμο, φίλε. Σε θέλω ήρεμο. Ήρεμος είναι. Ήρεμος είναι. 27-27. Καρλατίδης μπήκε για το σέρβις. Αλλαγή τακτικής. Ανδρεόπουλος με δάχτυλα. Δροκάρης για τον Ανδρεόπουλο. Θα πάρει πάλι το πόντο μικρός. 27-28 που έχει 4 συνεχόμενες πετυχημένες επιθέσεις. Ο Ανδρεόπουλος, ένα παιδί που έχει γεννηθεί το 2001, παρακαλώ. Έχει τρομερό θράσος ο γιος του προπολιτή του Ανδρεόπουλου. Και άλλο μας πόλ για τον Παναθηναϊκό. Ρακλής που ήταν μπροστά 23-18, όσες φορές και να το πω, δεν μπορώ να το χωνέψω με τίποτα. 27-28 το μας πόλ Παναθηναϊκός με τον Ανδρεόπουλο στο σέρβις. Γάζει δύσκολα ο Μούχλιας. Η πάει του Εφρεμίδη 28-28. Ιστοπαλία ξανά. Για να δούμε, θα πάμε στα 30. Στα 30 θα πάμε σίγουρα. Γιατί είμαστε στο 28-28. Μπρούσαλη στο σέρβις. Τι μάτς βλέπουμε. Ανδρεόπουλος. Δρογκάρι. Πατατίμ. Παίρνει το πόντο ο Βραζιλιάνος. 28-29. Ξανά μάτς πόλ για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Σίλβερ Νέιτελ στο σέρβις. Ο Αμερικανός. 28-29 μάτς πόλ για τον Παναθηναϊκό. Με φλότινγκ, Μούχλιας, Μπρούσαλης, Αρμενάκης, ναι! 29-29! Δεν είμαι καλά. Καθόλου. Δεν είμαι. Αν χρειαστεί ποτέ ο Γιώργος ο Σαγόρας του Διευθυντής μας να γεμίσει χρόνο το καλοκαίρι, ας βάλει αυτό το μάτς. Το βάλουμε, το κρατήσει ο Καβαδίας, το βάλουμε στην επανάληψη. Ο Μπέλος έβγαλε ο Μπρούσαλης. Παπαλιούτας για τον Αρμενάκη. Ναι! Ναι! 30-29! Set ball για τον Ηρακλή. Set ball! 30-29! Ένα πόντο θέλει ο Ηρακλής για να πάει στο tie break. Τώρα. Μούχλιας στο σέρβις. 30-29 ο Ηρακλής μπροστά. Βασίλης Μούχλιας. Ποδοχή από τον Ανδρεόπουλο. Δροκάρης για τον Πατατίμ. Δεν τελειώνει η φάση. Πανταλέον στο Παρίσι με πλασέ 30 όλα. Είστε υπέρβαση Ηρακλής, αλλά... Ηρακλής Παναθηναϊκός 30-30. Το τέταρτο σετ. Ενώ το πρώτο έληξε 32-34, το τρίτο 36-34 είναι σίγουρα ο πιο συγκλονιστικός ημιτελικός όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή, βέβαια. Block out. Block out 31-30, set goal ο Ηρακλής. Ουρλιάζουν οι με, ουρλιάζουν και οι δε. 31-30. Ο Ανδρεόπουλος όμως είναι κύριος και παραδέχεται ότι ο πόντος είναι για τον Ηρακλή. Ο Ανδρεόπουλος ο προπονητής πάνω. Προστιμήθη. Set ball για τον Ηρακλή 31-30. Σμαραγδής.
Με άστος! Άστος από το Σμαραγδί! 32-30 tie break! Σωτηρόπουλε, σε περιμένω! 2-2 σετ! Τι άλλα νέα, όλα καλά, τα παιδιά, σπίτι, οικογένεια. Σε εξαιρετική κατάσταση όλοι, Γιώργο μου. 32-34 το πρώτο σετ. 17-25 το δεύτερο σετ. 36-34 το τρίτο σετ. 32-30 το τέταρτο σετ. Και το tie break θα λήξει 28-26. Και εγώ θα πιω ένα Jameson μόνος μου. Εδώ είμαστε, πάμε tie break. Ξεκινάει με το σέρβις στον Παναθηναϊκό για τον Μπατατζίμ, τον Βραζιλιάνο. Είναι δεδομένο ότι δεν έχουμε παίξει 4 σετ, είναι δεδομένο ότι έχουμε παίξει 6 σετ. Όταν είναι 32-34, 17-25, 36-34 και 32-30, αν θα βάλεις κάτω Νίκο, που κανονικά το σετ τελειώνει στα 25, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. 4 σετ είναι πολλά παραπάνω. Και βάλε φίλε, ναι. Και βάλε. 1-0 ο Ηρακλής με Αρμενάκη. Θέλει άλλους 14 για να φτάσει στο τελικό. Τον σημερινό τελικό θα λέω σε λίγο, όχι στον αυριανό τελικό. Έτσι δεν πάει. Θα είναι 12 σημερινό τελικό θα λέμε. Καλά, μπορεί να τελειώσει πριν τις 12 του tie-break, περίμενε. Δρόγκαρης, Πανταλέο, τον μπλοκ του Φέργκισον. Ο Μπέλος, ο Δρόγκαρης. Τον μπλοκ ξανά, ο Μπέλος. Ξανά ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Με τον Καρτόσο, βγάζει ο Μούτλιας. Τρέχει ο Σπαραγδής, δεν προλαβαίνει. 1-1 ο Παναθηναϊκός. Είχε δύο ευκαιρίες. Μάλλον και δύο περιπτώσεις που ο Ηρακλής θα μπορούσε να κάνει το 2-0. Δεν το έκανε. 1-1 στο tie break. 2-2 στα σετ φυσικά. Και πάει η φωνή. Ο Σωτήρης Πανταλέων. Μούχλιας με δάχτυλα. Προύσαλης. Αρμενάκης μέσα! 2-1. Αυτό πόνεσε πάρα πολύ το χέρι του Αρμενάκη, εννοώ. Μην παρεξηγηθώ. Γιατί τον είδα πάλι να χτυπιέται. Να σπαδάζει. 2-1 ο Ηρακλής μπροστά στο tie break με τον Αρμενάκη να παίρνει τον πόντο και να είναι στο σέρβις. Καλό ήταν, γκούζα με δυσκολία. Ο Καρτόσο, πόντος, 2-2 Βραζιλιάνος, είναι ασταμάτητος. Μια απίστευτη μάχη του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε 9 παρά 10 και είμαστε 3.30. 3.30 λέω, άιντε. 11.30 έχω κάτι. Τα αυγά και τα παστάλια. Μούχλιας, Προύσαλης, Εφρεμίδης, η μπάλα είναι έξω. 2-3 Παναθηναϊκός, από το 2-1 πάει στο 2-3 και προηγείται στο tie break. Θυμίζουμε, στους 15 είναι, αλλά με αυτά που έχουν δει τα μάτια μας σήμερα, αμφιβάλλω. Αν θα φτάσω στους 15. Ο Μπέλος στο σέρβις. Μούχλιας. Προύσαλης, Φέργκισον, ναι! 3-3 ο Μπαχαμέτος. 3-3 ο Μπάιρο Φέργκισον. 2-2, 3-3 στο tie break. Αυτό κι αν είναι. Τρίλε. Αυτό κι αν είναι ημιτελικός απίστευτος. Εφρεμίδης. Πατατζίν, Δροκάρη. Για τον Καρτόσο, χάσει με το πόδι. Άμυνα ο Αρμενάκης, δεν τελειώνει η φάση. Ξανά ο Καρτόσο, το μπλοκ του Φέργκισον. Ο Αρμενάκης, ο Προύσαλης, για τον Μούχλια. Έλα Βασίλη, όχι. Ο Δροκάρης, κι αυτό ήταν αυτό. Κι αυτό ήταν αυτό. Κι αυτό ήταν αυτό του Δροκάρη. Δεν το δίνει ο Μιλονάκης, 3-4. Εντάξει, τώρα εγώ νομίζω ότι θα φτιάξω. Ζητά βίντεο, μπορεί να στήσει τώρα για στη φάση, δεν ξέρω. Κάτσε, περίμενε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν φαίνεται. Περίμενε. Νομίζω είναι διπλή παλιά του Δρογκάρη. 3-4, ο Παναθηναϊκός μπροστά, στο σέρβις. Προύσαλης. Μούφλιας, ναι! 4-4. Έξαλλος, ορφανός με το διαιτητή. Έξαλλο. Και πώς να μην είναι. Στερήσανε το πρώτο σετ με
εκείνο το απίστευτο βίντεο που αντί να δώσει τον πόντο στον Ηρακλή έδωσε επανάληψη. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα χρονικά. Και τώρα αυτή η φάση. Φέρκισον στο σέρβις. Γκούζντα. Πόντος για τον Ηρακλή είναι. Τέσσερις δεν είναι αυτό. Τέσσερις είναι αυτό. Τέσσερις είναι αυτό. Πότε θα το σφυρίξει, κύριε Μιλονάκη μου. Σφυρίξε, μάπους. 5-4 Ηρακλής πάνω. Τελικό στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Ζαλγκίρης Κάουνας 79-68, ισοφάρισε 1-1 Ολυμπιακός Ηράκλειος Λιθουάνους. Πέντε τέσσερα. Ο Ηρακλής μπροστά. Πέρκυσο. Καρντόσο. Ρογκάρης. Πρώτος χρόνος κόβεται! Κόβεται με μπλοκ! 6-4. Τόπηκε ο Σίλμπεν Έιτζελ. 6-4 ο Ηρακλής πάνω. Time out ο Ανδρεόπουλος Νικόλαε Παπαδόπουλος. Πάρε μια ανάσα Γιώργο μου. Λοιπόν, είπαμε τελικό στο ΣΕΦ Ολυμπιακός Ζαλγκίρης Κάουνας 79-68. Ισοφάρισαν οι Ερυθρόλευκοι που ρέφαραν για την ήττα τους στο πρώτο παιχνίδι, αλλά πρέπει να κάνουν τον break μες στο Κάουνας. Φενέρ Μπασκόνια 95-89. Στο ποδόσφαιρο δεν βλέπω να έχουμε κάποια αλλαγή. Στο κουπονί στην Ουαλία έχουμε ένα γκολ για την The New Saints με την Κόνας Nomads 3-1 γηπεδούχη στο 87. Στην Ιταλία Πίζα από την Τέρα 3-0-85. Στην Γαλλία Dijon Lyon παραμένει το 2-3 στο 74 λεπτό, είμαστε εκεί. Στην Championship της Αγγλίας Millwall Fulham 0-2 στο 86 και στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας Coventry Steven Age 3-1, με παίχτη λιγότερο φιλοξενούμενοι. Πάμε ξανά στη Ρόδο, Γιώργο Ματζιού και έχεις το λόγο. Έχασε το σέρβις ο Φέρκυσον. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Το στείλει στο φιλέ. Ο Ηρακλής είναι μπροστά με 6-5. Steven Age, ο Αμερικανός στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό. Υποδοχή δεν ήταν καλή. Ο Μούγκλας θα πάρει την επίθεση. Μέσα! Μέσα ο Βασιλάκης. 7-5. Έτσι το φωνάζουν όλη την ομάδα, έτσι μην παρεξηγηθώ, το ξαναλέω. Τι ρωτάει κανείς που προκύπτει ο Βασιλάκης. Αν και Βασίλη τον λέει τον άνθρωπο. 7-5 ο Μούχλιας κάνει το μάτσο ίσου. Το μάτσο ίσου κάνει, πραγματικά αυτό το παιδί. Μπρούσαλης στο σέρβις. Καρντόσο, Δροκάρης. Πατατή μπλοκ από τον Σπαραγδί και τον Αρμενάκη. 8-5. 8-5 ο Ηρακλής. Αλλάζουν πλευρές οι ομάδες. Νικόλα. Έλα. Το παίρνω το λόγο. Ότι ωραία ήταν. Πάρε ήταν το λόγο. Πάσα. Ωραία ήταν η πάσα. Μου την έστρωσε. Πώς τρώνε ο Μπαμπαλιούτες. Εσύ μου την έστρωσε και εμένα ο Ματζιούκης. Λοιπόν. Έχουμε γκολ στην Ιρλανδία στην πρώτη κατηγορία. Ο Έξφορντ Άθλον Τάουν 5-0. Στην Ισλανδία. Βάιγκρις Θρότουρ 0-2. Οι φιλοξενούμενοι. Δηλαδή, ρε φίλε, τώρα τι χωριά στην Ισλανδία, ρε Βασίλη, παίζουν μπάλα τώρα τέτοια ώρα. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο στην Πορτογαλία. Μπράγκα Μαρίτιμο 0-0, σε λίγο θα έχουμε το δεύτερο μέρος. Παραμένει το 2-3, έχουμε και όλα στη τηλεοπτική εικόνα από το Dijon Olympique Lyonnais. Και πάμε ξανά στην Ρόδο, Γιώργο Ματζιούκη, έχεις και πάλι το λόγο. Ηρακλής Παναθηναϊκός 8-5. Tie break. 2-2 σετ, 32-34, 17-25, 36-34, 32-30 και 8-5 το tie-break. 9 παρατέταρτο ξεκίνησα να περιγράφω, είναι 12 παρα 25. Μπρούσαλη στο σέρβις. Κούτα. Δροκάρι. Το φλόκ σταματάει, ευκαιρία για τον Ηρακλή με τον Μπρούσαλη και τον Μούχλια. Είναι έξω όμως. Όπως τώρα εδώ ήταν στις 4 θα έπρεπε και ο Ηρακλής. Την πέταξε στα σκουπίδια ο Μπίλι. 8-6. Θα γινόταν το 9-5 Νίκο εδώ, φίλοι και φίλοι του Λίπερο. Και ο πιο αδιάφορος του πλανήτη με το βόλεϊ νομίζω ότι θα καθόταν να δει έστω και λίγο Νίκο να χαζέψει έτσι αυτό το πράγμα. Είναι, όχι έτσι πως εξελίσσεται, είναι παιχνίδι που σε κρατάει σε γρήγορος, εντάξει. 9-6. Μιλονάκη μπερδεύτηκε, αρχικά έδωσε Παναθηναϊκό και ήμουν έτοιμος να μπω μέσα. Όχι, δεν θα μπω, είμαι καλό παιδί.
9-6. Πλάκα κάνω. Βασίλης Μούχλια. Τα ήρα-ήρα που ακούμε από το... αυτούς τους τρελούς που έχουν έρθει εδώ. Το φιλέο Μούχλια. Δηλαδή κάνει δύο σέρβις στο tie break. 9-6. Ο Ηρακλής μπροστά. Πατατζή στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό. Μούχλιας. Μπρούσαλης. Για τον Εφρεμίδη. Όχι, λάθος πάσα. 9-8 μειώνει ο Παναθηναϊκός. Το 8-4 γίνεται 9-8. Και ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που κάνει σε όλα τα σετ που είναι πίσω. Έτσι τρέχει. Και ο Ηρακλής κάνει αυτό που κάνει σε όλα τα σετ που είναι μπροστά. Μπαίνει ο Μπουράκη στη θέση του Μούχλια για να σου λουπώσει την υποδοχή. Ουσιαστικά με δύο λίμπερο παίζει τώρα ο Ηρακλής. 9-8 στο tie break. Μπατατζής στο σερβ. Από 8-4. Μπαμπαλιούτας. Μπρούσαλης για τον Εφρεμίδη. Μπλοκάουτ πόντος για τον Ηρακλή. 18 από τον Εφρεμίδη. Ανάστα μεγάλη. 18. Νίκος Σμαραγδής. Το σέρβις. Στο 18. Ο Σμαραγδής τώρα. Άω την μπάλα. Πολύ έξω. Την κόπηγε η μπάλα. Πάρα πολύ κακό το σέρβις. Αψυχολόγητο. 2-4 Λιόν. Στην έδρα της ζώνης. Δεν την βρήκε καθόλου καλά. Αυτό το σημείο πέταξε την μπάλα έξω. Από το χαμένο σέρβις του Σμαραγδί και τώρα ο Πανταλέων για τον Παναθηναϊκό. 19 ώρα κλείνει μπροστά. Μπουράκης. Μπρούσαλης. Αρμενάκης, ναι! Ναι, ο Αρμενάκης. 11-9. Πανηγυρίζει έξαλα ο Μπουράκης γιατί έβγαλε την υποδοχή. Ο Πιπτυρικάς του Ηρακλή. Τον αγκαλιάζει και ο πατέρας του. Ο Λάμπης ο Παπαλιούτας. Σε εισαγωγή ψάχνει ο πατέρας του. 11-9. Τόλης Αρμενάκης. Με περίσσια δύναμη και πονεμένο χέρι. Το σέρβις είναι άσος από τον Αρμενάκη. Άσος. Το 19. Κουτουλιούνται με τον Μπρούσαλη. Είναι ο πανηγυρισμός που τσουγκρίζουν τα κεφάλια. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει ποτέ. Δεν τον έδειξε η κάμερα τώρα είναι η αλήθεια. 12-9 ο Ηρακλής. Αρμενάκης, Δρογκάρης, πρώτος χρόνος, μέσα. Η μπάλα από τον Stephen Aiden. 12-4. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν στο πάθι από το 2-1 και μετά, Νικόλα. Ακούγονται πολύ πολύ λίγο. Ο Πέλος στο σέρβις. Μπουράκι. Παπαλιούτα στην πάσα για τον Αρμενάκη. Ναι ο Αρμενάκης! Ναι αυτός ο παλίκαρος που παίζει με οστικό ίδρυμα και τέσσερις λάθη στον αγώνα του παρακαλώ πολύ και κάνει αυτά που κάνει σήμερα. Λόγια για τον Απόστολο Αρμενάκη. 13-10. Το tie break ο Ηρακλής. Να μην παίζαμε βόλεϊ Νίκο και να πονούσε ο αγώνας μας. Θα κρινιάζαμε όλη την ώρα που πονάει ο αγώνας μας. Είναι... Πόσο μάλλον... Είναι και στον άνθρωπο. Είναι και στον άνθρωπο. Είναι ψυχάρα, είναι ψυχάρα. Είναι ψυχάρα. Μπροκάρι Σπλαφέ, βγάζει άμυνα ο Ηρακλής. Η ευκαιρία του Μούχλια. Ναι! Ναι! Μας πολλό Ηρακλής! Μας πολλό Ηρακλής! 14-10, μια ανάσα το τελικό! Απίστευτα πράγματα! Απίστευτα πράγματα από τον Ηρακλή! Τον Kill Bill! Πραγματικά Kill Bill, ο Βασίλης από το σουφλί κάνει το μάτι του έτσι. Κάνει το μάτι του έτσι. 14-10. Ματ πόλο Ηρακλής. Ποιος θα μου έλεγε ότι στο 17-25 Ηρακλής Παναθηναϊκός 0-2 σετ θα έλεγα εγώ ματ πόλο Ηρακλής. Αποθεώνω τον συνάδελφό μου δίπλα
Νίκο Παπαδόπουλο. Κι όμως γυρίζει, ναι. Κι όμως γυρίζει. 14-10, ματς Βόλο Ηρακλής. Μια ανάσα από τον αυριανό τελικό με τον ΠΑΟΚ για να γραφτεί η ιστορία, γιατί πρώτη φορά θα δούμε τελικό και οι δύο ομάδες της Αθήνας θα πουν το πείμα και οι δύο της Θεσσαλονίκης θα είναι στο τελικό. Εθρεμίδης, υποδοχή βγήκε, Τροκάρι. Τότε και τέλος! Τέλος του Ηρακλής στο τελικό! Ο Ηρακλής στο τελικό! Ο Ηρακλής στο τελικό, 15-10! Απίστευτα πράγματα! Ο Ηρακλής στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος! Ακούστε το! 32-34! 17-25! 36-34! 32-30! 15-10! Από 0-2! Ο Ηρακλής στο τελικό! 3-2-4! Δεν περιγράφω άλλο! Ζεις φίλε! Πάει Ματζιούξ, τελείως αυτό ήταν. Τελείως. Έσβησε. Γιώργο! Γιώργο! Έλα! Γιώργο! Πάει Ματζιούξ, αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Λοιπόν, Ερακλής στο τελικό με μεγάλη ανατροπή, 3-2. Επιστρέφοντας από το 0-2. Είδαμε τώρα και εικόνες των παιχτών που πηγαίναν προς τον κόσμο. Αύριο στις 5 ο τελικός με τον ΠΑΟΚ. Ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα γίνει στη Ρόδο, με φόντο τον τίτλο του κυπέλου Ελλάδος. 2-5 Ηλιών. Έλα, Γιώργο, ζεις. Έλα, φιλαράκι μου. Ζω και πάω μέσα. Πάω μέσα. Ωραία. Πήγαινε και έχουμε ξανά επικοινωνία μετά, λοιπόν. Όχι, μην κλείνεις. Α, ωραία. Σε κρατάει ο Βασίλης. Πάω στον κόσμο, πάω στον κόσμο και στους παίκτες. Ωραία. Ακούσετε λίγο αυτό που ζω εδώ. Α, αυτό. Κράτα Βασίλη, κράτα. Αυτό. Περίμενε, εδώ είμαστε. Περίμενε. Κώστα. Είμαστε αέρα. Σίγουρα δεν έχει τέτοια πράγματα που έχει ποτέ. Δεν τη λέει ο φύλακας. 32-34. 36. Δεν μπορώ να το πιστέψουμε, δεν παίξαμε κανένα δύο κοντασκέτ. Αλλά αυτή η ομάδα δεν μπορεί να τα παρατήσει, δεν τα παρατάει ποτέ. Το έχουμε πει, δεν τα παρατάει. Ούτε άλλο να τα παρατήσει, παρόλο που είμαστε κοντασκέτ, παρόλο που είμαστε ένα δεύτερο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι ώρα είναι, τι να πω. Έτσι θα αναζήσει ποτέ τέτοιο στάδιο. Αύριο θα αναζήσουμε. Αύριο θα μεγαλύτερα. Με 3-3 τάρια. Και με ανατροπή από 0-2. Λοιπόν. Έλα Γιώργο, έλα. Θέλω Λάμπη με βαλιούτα, περίμενε. Λάμπη. Α, εδώ είσαι. Λοιπόν, αποθέωσέ με, γιατί το μεσημέρι ποιος ο είπα ότι είναι το ζευγάρι του τελικού. Το βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας το πω κιόλας, το μεσημέρι είπα στη πισίνα, όχι με στη πισίνα, έκουν τη πισίνα, πίνοντας καφέ με το Λάμπη με βαλιούτα, το ζευγάρι του τελικού είναι Ηρακλής ΠΑΟΚ και δεν με πίστευε. Δικαιώθηκε μα. Το έπαιξες ρε φίλε, το έπαιξες. Κάτσε, να ακούσουμε Γιάννη Ορφανό. Ωραία, πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ορφανό. Δεν υπάρχει καμία απολύτω, όταν φτάνεις στο τελικό, δεν υπάρχει πόνος. Το μυαλό, αυτό έλεγα και πριν, το μυαλό μπαίνει σε ξεχωριστή λειτουργία εντελώς. Δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει κούραση, βλέπεις το κύπελλο και κοιτάς το πώς θα το κατακτήσεις. Είδαμε δύο παίκτες όπως είναι ο Αρμενάκης, το Κούσαλη 38χρονος, να κάνουν 7 μικρά παιδιά. Αυτό δείχνει το πόσο θέλουν αυτοί οι παίκτες παρόλο την ηλικία, παρόλο το τι έχουν κατακτήσει και οι ίδιοι και ο Μαραγδής που έχει 7-8 κύπελα, δεν ξέρω πόσο θέλουν ακόμα ένα να πάρουν. Πώς βλέποντας αυτά τα τριαντάρια εκεί στο πινάκα. Είχα πει είναι 50-50. Όποιος πίστευε ότι θα είναι κάποιος εύκολος ημιτελικός, αν το πίστευε κάποιος έκανε λάθος. Είχα ξαναπεί από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο, θα παιχτούν πολύ ωραία ματς. Έγινε αυτό, νομίζω ότι προσφέραμε θέαμα. Ο κόσμος ευχαριστήθηκε και τώρα πάμε να παίξουμε ένα τοπικό ντέρμπι για ένα κύπελλο. Για πιθανότητες, 50-50 είπες για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, 50-50 πάλι. Με τα δεδομένα ότι είμαστε κοντά στις 12 και αύριο το ματς είναι στις 5. Αυτό το είπα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, τελείωσε, δεν σκεφτόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σκεφτεί αυτή τη στιγμή κάποιος ότι πονάει, ότι είναι κουρασμένος, ότι όλοι το οστικό ίδρυμα παίζει. Με οστικό ίδρυμα, ο γιατρός είπε να μην παίζει και αυτός παίζει. Και όχι μόνο παίζει, είναι κάποιος καλύτερος στην κυπέδο. Άρα δεν τι να πούμε, για κούραση και για πόνο δεν υπάρχει αυτός σε εμάς. Ο Ηρακλής επιτρέπει.
πηγαίνει στο τελικό και στο προπονητή που οδηγεί την ομάδα και πάλι πώς νιώθει. Πέρα από αυτό, ότι είπα και πριν και συνέντευξη τύπου ότι ο Ηρακλής, ο στόχος του Ηρακλή είναι όχι να βρίσκεται από εδώ και πέρα κάθε χρόνο σε τέτοιες διοργανώσεις κάθε χρόνο. Το ότι καταφέραμε εμείς είναι κάτι μεγάλο, το είπαμε, έχουμε περάσει από 40 κύματα, από 1000 κύματα και μέχρι και χθες είχαμε τεράστια προβλήματα, τα ξεπεράσαμε, είμαστε στο τελικό, είμαστε χαρούμενοι, είπαμε να ευχαριστούμε το αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστήρια σας. Λοιπόν, έλα, Γιώργο. Εδώ είμαι. Εδώ είσαι Γιώργο, εδώ είσαι, εδώ είσαι. Έλα Γιώργο. Θέλω ρε πω. Τι θέλεις, στο Ζαπάρτο, θα έχω ένα τηλέφωνο και πες του. Θέλω ρε πω, 3 αυγά και 10 μπουκάλια Τζέιμσον. Για να συνέλθω. Γεια Γιώργο, το ποτό δεν είναι λύση φίλε, να ξέρεις. Εντάξει, να σου πω κάτι. Πες με γραφικό, αλλά τέτοιο πράγμα δεν έχω περιγράψει στη ζωή μου. Ποτέ. Ποτέ. Και δεν ξέρω αν θα περιγράψω ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιο, έτσι. 32, 34, 36, 34, 32, 30, από 0, 2, 15, 10. Δεν υπάρχει. Αν έρθει κάποιος στον πλανήτη Γη και μου πει ότι έχει δει ξανά τέτοιο πράγμα, θα του πω εγώ κερασμένα από μένα. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα έχουμε άλλη δήλωση. Τώρα μήκος μπορέσω. Για δες μήπως πάρουμε κανέναν ακόμα. Έχω το Kill Bill. Kill Bill έχω. Α, μπράβο, τον Bill θα σου έλεγα κι εγώ. Δεν θα σας πω τι του είπα το μεσημέρι. Ναι. Στον αέρα γιατί δεν κάνει. Αλλά θα κάτω δίπλα του γιατί κάνει και αυτός διατάσεις. Κάνω κι εγώ μαζί του. Εγώ να... Βασίλη. Ναι. Είναι το μάτι ζωής σου αυτό, έτσι. Ναι. Είναι το μάτι ζωής σου. Ήταν πολύ δύσκολο μας. Είχε πολύ πίεση. Δεν ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν 2-0 πίσω. Κακή θα έλεγα εμφάνιση. Θέλει τεράστια ψυχικά αποτέλεσμα για να μπορέσει να γυρίσει ένα τέτοιο μάτς. Είναι τόσο σημαντικό. Τα καταφέραμε, δείξαμε πάθος. Και τα σημεία μπορούμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και πήραμε το παιχνίδι 3-2. Θεωρείς ότι το έζησες αυτό που έγινε σήμερα, το πλέον στον πίνακα. Το συνέστημα είναι απίστευτο, τέλος να δούμε όλες τελείωσες. Έχετε παίξει 7 σετ. Αν βάλουμε τους πόντους κάτω, έχετε παίξει 7 σετ, όχι 5. Τώρα το βλέπω, ναι. 3 σετ έχουν πάει. Έχετε παίξει 7 σετ. Πολύ δύσκολο μας. Για σένα που ήρθες από τον πάγκο και εγώ το λέω και το ξαναλέω τι έκανες στο μάτι της ζωής σου, με φράσους, δεν ξέρω τι σκεφτόσουν κάθε φορά που χτυπούσες την μπάλα, γιατί πήρες επιθέσεις που καίγανες στην κυριολεξία. Που είμαστε στον πάγκο όλα τα παιδιά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να είμαστε 100% έτοιμοι, να το βγούμε μέσα. Όχι απλά να παίξουμε 200% για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά που η ψυχολογία δεν είναι καλή. Τώρα είναι 12 η ώρα σχεδόν. Τι ώρα? 12. Δεν ξέρεις τι ώρα είναι. Είναι 12 σχεδόν. Παρά. Αύριο παίζετε 5 ώρα. Όχι αύριο, σήμερα. Σε αλλάζει ημέρα. Τι κάνετε τώρα, πώς το διαχειρίζετε όλο αυτό? Τώρα πάμε χωρίς καθόλου άγχος. Στόχος, αρχικός στόχος ήταν να περάσουμε στον τελικό. Τώρα πάμε πέντε στο ΠΑΟ, χωρίς άγχος βέβαια. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το νικήσουμε. Και καλό δεν είναι και συγκεντρωμένοι. Ελπίζω να πάρουμε ό,τι καλύτερο. Να σε καλά, Βασίλη. Νικό. Έλα Γιώργο. Η αντίδραση του Βασίλη Μούγλια, του λέω ότι είναι 12 παρά και μου λέει τι ώρα είναι. είναι όλα τα λεφτά. Τα χάσαμε λίγο. Είναι όλα τα λεφτά. Τα χάσαμε. Ναι, δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου, τόπου, δεν υπάρχει. Ο Σωτηρόπουλος είναι εκεί. Έχει έρθει ο Στέφανο, όχι δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν ήρθε ακόμα. Όχι, δεν έχει ακόμα. Θες φίλε να σου δώσουμε λίγο κάποιες ανάσεις, θα έχουμε κάτι άλλο. Περίμενε. Έλα εδώ. Ζωντανά. Λοιπόν, Νίκο ακούγομαι. Καμπάνα φίλε, καμπάνα. Έχω στα αριστερά μου έναν αθλητή που με έκανε πάρα πολλές φορές σήμερα να λέω αυτά που λέω. Είναι ο Απόστολος Αρμενάκης. Εγώ αν πονούσε ο αγώνας μου θα έπαιρνα τηλέφωνο τον Γιώργο τον Ζαγόρα και θα του έλεγα Γιώργο δεν θα έρθω αύριο, κάνω ραδιόφωνο έτσι, γιατί πονάει ο αγώνας μου. Αν είχα οστικό είδημα και φλάσεις και μου έλεγε ο γιατρός ότι 2 μήνες πρέπει να ξεκουραστείς, θα έπαιρνα τον Γιώργο και θα του έλεγα
δεν θα κάνω αύριο ώρα για μπλε γιατί φωνάει ο αγώνας μου. Αυτός ο παίκτης που έχω δίπλα μου, όχι μόνο έπαιξε 5 σετ και έκανε αυτά που έκανε. Τόλι, μόνο μπράβο έχω να σου πω, για το ότι έπαιξες αρχικά και τώρα για αυτό που έχουμε ζήσει σήμερα δεν ξέρω. Φαντάζομαι δεν έχεις κάνει τέτοιο πράγμα στη ζωή σου, στην καριέρα σου, με τόσα τριαντάρια και με τέτοια ανατροπή. Εδώ 10 φτάσαμε. Σάββατο είναι πλέον, σε λίγο δεν ξέρω θα την μπάλα. Αρχικά θέλω να μου πεις αυτό εδώ πώς είναι και πόσο άντεξες σήμερα, γιατί έπαιξες και καλά, δεν είναι μόνο ότι έπαιξες. Καταρχάς συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Η νίκη δεν έρχεται ποτέ από ένα άτομο, δεν είναι ατομική υπόθεση. Όλη η ομάδα μετά το δεύτερο σετ έπαιξε πολύ καλά, κέρδισε με το παιχνίδι. Τώρα για το χέρι μου δεν ξέρω να πω. Πρέπει να βγάλω εδώ πέρα το μανίκι. Πόσο έχει βρεστεί να το βάλω στην κατάσταση. Έχει βρεστεί σίγουρα, γιατί πιάνει. Έχει βρεστεί σίγουρα. Τι να πω. Είμαστε στην κόλαση και επιστρέψαμε. Αύριο έχουμε έναν τελικό. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο φαβορί. Αυτό το ότι... Θα είναι πιο ξεκουραστός, ναι. Και αυτοί παίξανε 5 σετ, έχουμε τελειώσει ώρες πριν από εμάς. Ελπίζω να μπορέσουμε να ξεκουραστούμε και να αποκατασταθούμε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί αύριο είναι παιχνίδι για την κούπα. Πότε αρχίσατε να το παίρνετε χαμπάρι ότι θα το κάνουμε? Όχι, βασικά πήραμε χαμπάρι πρώτα ότι θα γίνουμε ρεζίλοι. 17-25 όταν τελείωσε το δεύτερο σετ. Και εντάξει, λίγο ανέβηκε η διάθεσή μας ξεκινώντας καλά στο τρίτο σετ. Λίγο τα πειράγματα, λίγο σφαλιάρες που έριχνα στον Εκτρεμίδη και στον Βούχια. Και λίγο ξυπνήσαμε, το γυρίσαμε εδώ πέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Και είναι από τα αργότερα παιχνίδια που έχεις δώσει ποτέ. Ναι, επειδή το κερδίσαμε. Άμα το είχαμε χάσει θα ήταν το χειρότερο. Δηλαδή θα ήταν και άλλο. Καλή ξεκούραση. Πάρα καλά. Νίκο εδώ. Καμπάνα, σ' ακούμε φίλε. Λοιπόν, τελειώσαμε. Τελειώσαμε ενώ με τις δηλώσεις των παιχτών. Θα έχουμε κάτι άλλο. Θέλεις κι άλλον. Εσύ ρε φίλε κάνεις το κουμάντο αυτή τη στιγμή. Περίμενε, να πάω εδώ, άντε, να πάω εδώ. Να ξαναξαπλώσω. Έναν ακόμα και να κάνουμε και τον break γιατί έχουμε μπόλικο μαζεμένο. Ο Μούχλιας με ρώτησε νωρίτερα τι ώρα είναι. Όταν τον είπα 12 παρά, απορούσε. Λοιπόν, Λάμπη Παπαλιούτα. Κάποιος γνωστός σου, το μεσημέρι σου είπε ότι ο τελικός αύριο είναι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Γέλασε. Γέλασα, δεν μπορώ να σκέψω ότι είσαι τόσο μπροστά. Γιώργος Μασιούκης τόσο μπροστά. Τόσο εύκολα βρήκε το τελικό. Το ζευγάρι. Πολύ εύκολα, ειδικά. Ναι, πολύ εύκολα, με δύο tie break. Τα 40 κάτι σου χρόνια, δεν λέω πόσα, έχεις παίξει. Γιατί τα μέτρησα είναι 7, δεν είναι 5. Με αυτά τα τριαντάρια. Και πραγματικά πέρα από το να σου βγάλουμε και εγώ και ο Νίκος από το στούντιο, Νίκο, και εσύ βγάζεις το καπέλο, έτσι. 100%. Πέρα από αυτό που σου βγάζει το καπέλο και το ότι στα 46 χρόνια παίζεις 7 σετ με 30, πρώτον φαντάζομαι δεν έχεις ξαναζήσει κάτι τέτοιο στην καριέρα σου που είναι και μεγάλη, με τόσα 30, με τέτοια εξέλιξη, με ανθρωπή, με 12 η ώρα βράδυ, με όλο αυτό το τρελό που ζήσαμε. Και δεύτερον, πώς έγινε θα μας πεις? Εντάξει, δεν μένουμε ευχαριστημένοι τόσο πολύ καταρχήν, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη. Απλά τον τελευταίο καιρό μας είχε πάρει λίγο από κάτω, δεν παίζαμε καλά, είχαμε και τα προβλήματα των τραυματισμών και του Τόλι του Αρμενάκη και ο Νίκος Σαμαραγδής είχε λουμπάγκο από χθες και συγχαρητήρια που μπόρεσε και ήταν μια χαρά μέσα στο παιχνίδι. Γενικά όλα τα παιδιά από ένα σημείο και μετά δώσαμε τη ψυχή μας στην ουσία, γιατί κάναμε με λάθη και θα το ξαναπώ, μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Ήταν ένα παιχνίδι λαθών γιατί απλά τράβηξε πάρα πολύ, γιατί και οι κομμάτες θέλανε πολύ να αποκριθούν στο τελικό. Ειδικά εμείς που δεν θέλαμε να χτίσει έτσι άδοξα χρονιά, δεν μπορεί να κάνει τόσο καλή χρονιά, να είμαστε με τρία συνεχόμενα 3-0. Αδικούμε τους εαυτούς μας. Οπότε σήμερα δώσαμε λίγο ψυχή παραπάνω και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα σε 17 ώρες ξαναπαίζεις. Αλλά παίζεις τελικό.
από τη μία λες, όπου τώρα δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, τι γίνεται αύριο, ή είναι τόσο μεγάλη η διάθεση από την τεράστια πρόκληση σήμερα με αυτή την απίστευτη ανατροπή που λες, τελικώς είναι, πάμε και ό,τι γίνει. Τώρα αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν μας νοιάζει. Δεν σκεφτόμαστε ούτε κούραση, ούτε πώς θα παίξουμε αύριο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι. Εμείς θέλουμε να διορθώσουμε τα όποια λάθη κάναμε. Θα δούμε λίγο στο βίντεο αύριο. Και θα πούμε να δώσουμε πολλά τώρα το σώμα μας. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο καλά, αλλά θα βάλουμε πάλι ψυχή. Έτσι μόνο μπορείς. Δεν πρέπει να είσαι τελικό τώρα. Κάναμε ένα εκεί. Εμείς θέλαμε στην ουσία δύο τελικούς, λέω. Τρεις θα κάνετε τώρα. Μπορεί και τέσσερις, δεν ξέρω. Άμα κερδίζεις όμως δεν θα σκέφτεσαι. Πραγματικά είναι με πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Θα χαρούμε, θα πάμε λίγο να ερευνήσουμε και θα τα δώσουμε πάλι όλα αύριο και ας μην είμαστε φαβόροι. Καλή ξεκούραση. Συγχαρητήρια. Εντάξει, νομίζω με Λάκ Μπαμπαγιώτα ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Νομίζω ναι ότι ήταν ο καλύτερος επίλογος, φίλε. Καλύτερος επίλογος. Θέλω και ένα Σωτηρόπουλο όμως. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν κλείνω. Δεν έχει έρθει ακόμα, ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα. Ας με πάρει μετά, ας με πάρει μετά. Πήγαινε φίλε να φας, να πιεις κάτι, να ερεμήσεις. Θα σε βγάλω φαντάζομαι μετά και τα παιδιά έτσι κι αλλιώς. Για να έχεις καλή φωνή για αύριο. Θέλω να ζητήσω μια συγγνώμη αν ξέφυγα και βράχνιασα, αλλά εντάξει. Ήταν η στιγμή, ρε Γιώργο, εντάξει. Είναι η παλμή. Είμαστε άνθρωποι και... Ναι, και εντάξει. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ όμως. Ωραία Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Ματζιούκη, ο οποίος έδωσε αρέστα και αυτός με την περιγραφή του στο παιχνίδι σήμερα. Λοιπόν, ο Ηρακλής στον τελικό, αύριο με τον ΠΑΟΚ, στις 5 η ώρα. Θα τα ακούσετε φυσικά ζωντανά εδώ από το Λίμπερο 107,4, γιατί θα είναι κάτω και ο Γιώργος Ματζιούκης, είναι και ο Γιάννης Παρασκευαίδης και για το Λίμπερο 107,4 και το SDNA. Λοιπόν, κάπου εδώ η εκπομπή Μπαλαντέρ με Μπαλαντέρ στο φιλέ θα σας καληνυχτήσει. Θα τα ξαναπούμε εμείς από Δευτέρα τώρα. Λίγο μετά τις 10 ακολουθεί Midnight Express με Στέφανο Σωτηρόπουλο και το επιτελείο του. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να περάσετε όμορφα. Καληνύχτα σας.